Γεια χαρά. Πάμε, έλα. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλό μήνα κιόλα. Που το μιλήσουμε, ε. Ναι, ναι. Ήθελα δύο μέρες τώρα προσπάθησα να πάρω τηλέφωνο. Ήθελα να πω για εκείνο τον Τσουρουκά που τηλεφώνησε την Αγγλία προχθές και επί ένα πεντάλεπτο απνευστή έλεγε το ποιηματάκι του και είπε ότι δεν παραδεχτήκαμε ποτέ όλοι εμείς οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού 45 χρόνια ότι κάποια φορά είχε καλύτερη ομάδα. Εγώ θα του πω ότι εγώ προσωπικά παραδέχομαι ότι κάποιες φορές είχε καλύτερη ομάδα και δεν τα μηδενίζω όλα και δεν αφισβητώ και τους παιχταράδες που περάσανε κάποια στιγμή από αυτό το πράγμα που λέγεται Ολυμπιακός. Αλλά θα του πω όμως σε αντίλογο και έπρεπε να το πεις και εσύ εκείνη την ημέρα ότι το budget της Manchester City είναι εκατονταπλάσιο από τη Wigan. Αλλά η Wigan κέρδισε 1-0 στα τελικά, πρώιμη τελικά του κυπέλου Αγγλίας. Αυτό το πράγμα δεν το επέτρεψε ποτέ ο Ολυμπιακός να γίνει στην Ελλάδα με υποδέστερους αντιπάλους, β' ή ακόμα και α' εθνικής. Να του θυμίσω μόνο, επειδή έχει ασθενή μνήμη, ότι στον τελικό με τον Ατρόμητο γέλασε όλη η Ελλάδα. Μόνο εκείνοι πανηγύριζαν την άλλη μέρα ότι πήραν την κούπα. Και να του έλεγα ακόμη ότι είναι ικανοί αυτοί, γιατί σταμάτησαν τα εγχώρια παπαγαλάκια να μιλάνε από ό,τι βλέπω το τελευταίο διάστημα. Παίρνουν από Αγγλία, αυτοί είναι ικανοί να χαλάσουν και το αγγλικό πρωτάθλημα, αν του δοθεί η δυνατότητα. Ελπίζω πως εκεί υπάρχουν κάποιες υποδομές που δεν θα του το επιτρέψουν. Και πάμε τώρα στο πιο φρέσκο πράγμα. Εγώ ξέρω τι ομάδα είμαι, δεν έχω κρύψει ποτέ, είμαι ΑΕΚ. Είδα τον αγώνα χθες με τον Πανιόνιο του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ εκείνο χθες στο πρώτο ημίχρονο, πραγματικά στο λέω, με φόβησε. Να σου πω κάτι. Έλα. Ο Ολυμπιακός είχε δύο λόγους να μην γίνει το μάτς στην Τούμπα. Ο ένας ήταν αυτό που είδαμε χθες. Δηλαδή, τον πρώτο τον ξέρουν όλοι. Ο ένας από τους δύο λόγους είναι πράγματι ο ΠΑΟΚ που είδαμε χθες τον πρώτο ημίχρονο. Γιώργο, τρελάθηκα. Σε φοβερή κατάσταση. Σε φοβερή. Με τους αυτοματισμούς τους, τρελάθηκα. Καταρχάς κάνανε πράγματα που φαινόταν ήταν δουλεμένα πραγματικά στην προπόνηση. Δεν ξέρω πόσο καλό το πόνισε. Σε μία δόση, δύο παίκτες άλλαξαν 7 φορές την μπάλα μετά. Ήμαρτο, λέω, ρε. Ήμαρτο. Λίγο κάτω από το κέντρο δεξιά, όπως κατεβαίνει. Και όχι μόνοι τους. Με πίεση. Τρελάθηκα. Ήταν 6 αντίπαλοι γύρω-γύρω. Τρελάθηκα. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή και όπως επίσης εκείνο το φάουλ που έκανε κάποια στιγμή ο Πέλκας προς τον Βιερίνια που για μισό μέτρο δεν την πρόλαβε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, χθες πραγματικά ο ΠΑΟΚ με εντυπωσίασε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή ομάδα. Πρόλαβαν και μπήκανε και σε ρυθμό αυτός ο καινούριος ο Αζεβέδο αριστερά και λοιπά. Ο Μπακ, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός μπαλαδόρος, ξέρει μπάλα το παιδί. Δεν ξέρω πόσο καλός Μπακ είναι, θα φανεί στην πορεία. Αυτό τον ΠΑΟΚ λοιπόν. Και έχει περάσει στον Βιερίνια δεξιά. Ναι, 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 ακριβώς, γιατί ήθελε να δώσει λύση. Στον Αζεβέδο, στον Αζεβέδο. Επίσης, ήταν καταπληκτικός ο Βιερίνια που ήταν, φαίναμε, παρά την ηλικία του. Είδες πόσο σοβαρά έπαιξε τη θέση και πόσο σιγουριά έδινε σε όλες τις επεμβάσεις. Εγώ πραγματικά σου λέω, εντυπωσιάστηκα από τον ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου, μετά κατέβαλε. Πάντως, να σου πω κάτι. Ο πιο ποιοτικός παίκτης του ΠΑΟΚ, όπως και να το κάνουμε, είναι ο Μπίσερμαντ. Κοίταξε να δεις, όταν μπήκε. Που η ομάδα υποτίθεται ότι είχε κατεβάσει τελείως. Ναι, ταχύτητες, ναι. Είδες τι έκανε, έτσι, άλλαξε τα πάντα. Είναι όλα, ο πιο ποιοτικός παίκτης του ΠΑΟΚ. Είναι. Αυτός απλώς, ξέρεις, έχει το πρόβλημα των μεγάλων μπαλαδόρων ότι δεν βοηθάει καθόλου στο υπόλοιπο παιχνίδι, ας πούμε. Αλλά εκεί μπροστά ζωγραφίζει, κάνει πράγματα και τον γκολ που έβαλε ακόμα ήταν πάρα πολύ ωραία εκτελεσμένο. Λοιπόν, και με το δεξί. Ναι, λοιπόν, σήμερα έχουμε τον αγώνα της δικής μας ομάδας με τη Λάρισα. Ντόπικο γκολ έκανε. Ελπίζω ο κύριος Κούγιας, ο οποίος κατά τα άλλα είναι ένας συμπαθέστατος άνθρωπος, να σταματήσει να κάνει έτσι αυτές τις υπερβολές. Δεν υπάρχει λόγος να προσπαθεί να δώσει διαπιστευτήρια σε κανέναν. Εντάξει, είναι μια χαρά. Τον θαυμάζει όλη η χώρα για τις νομικές του γνώσεις. Και μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα χαλάνε την εικόνα του και είναι κρίμα και αδικεί τον εαυτό του. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θα παίξουν στον βαθμό που μπορούν. Αλλά. Πρέπει πραγματικά, και έχουμε και κάτι άλλο σημαντικό μέσα στη διάρκεια της εκπομπής, λίγο μετά θα έχουμε την απόφαση από την πρωτόδικη του ΠΑΟΚ και την. 5.30 ώρα είναι του Ολυμπιακού. Το εφετείο του Ολυμπιακού, για να δούμε. 5.30 ώρα είναι. Θα βγάλει σήμερα το βράδυ, δηλαδή 7 η ώρα περίπου 8 θα βγάλει. Ό,τι ο Αντίλιος. Ναι, Γιώργο μου. Για λοιπόν, θα βγει καμιά απόφαση. Αυτό είναι άλλη πονεμένη ιστορία. Και να σου πω και κάτι μεταξύ μας τώρα, για να λέμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Δεν έχει δίκιο η ΑΕΚ που λέει ότι να τελεσίσει δική σου υποθέσει και μετά να συνεχίσει το πρωτάθλημα. Βεβαίως. Αντικειμενικό δεν είναι. Πολύ λογικό είναι αυτό. Βέβαια. Δεν μπορούμε τώρα να μην ξέρουμε γιατί παίζουμε. Πέρυσι είχε τελειώσει η σεζόν και μετά βγάζαμε δικαστικές αποφάσεις και λέγαμε τρεις το λάθη. Ναι, είναι ντροπή αυτό. Ναι, αλλά και ο Φουκαλός Ολυμπιακός πέρυσι τα ίδια έλεγε με σένα. Γιώργο, με το κύπελο. Με το κύπελο, έτσι θυμάσαι. Είχε δίκιο ο Ολυμπιακός πέρυσι. Γιώργο,
Ο Ολυμπιακός για να φτάσει στο σημείο να έχει να μπαλανσάρει αυτά που είχε κάνει τόσα χρόνια θα μας βρίσκει άλλο πάρα καπέλο αυτό, άλλο καπέλο αυτό. Πάντως το συγκεκριμένο είχε δίκιο. Όπως έχει δίκιο τώρα εσύ. Ναι, έτσι. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Καλά, Γιώργο, για καλά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλό μήνα, Οικονομάκο. Καλώς τον κύριο Οικονομάκο. Λοιπόν, ο Ούρος Τζούρτζεβιτς μίλησε στην σερβική, την εφημερίδα την ΑΛΟ και είπε ότι ήμασταν έτοιμοι να παίξουμε. Δεν φοβηθήκαμε ούτε για μια στιγμή και θα τον νικάγαμε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα λοιπόν που θα παίξουμε με τον Παναθηναϊκό και θα τον σκίσουμε την Κυριακή, να δω τι θα λυπεί ο Μπιλ Μπαϊτάκη τη Δευτέρα. Κάτσε με, βγει σήμερα και σου πει κάτι. Σήμερα τι να μου πει, αφού δεν έχουμε παίξει ακόμα. Α, μπράβο, ναι, 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 έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Σήμερα μπορεί να βγει και να λέει ιστορίες, αλλά τη Δευτέρα να δω τι θα πει. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, ναι. Για χαρά, γεια. Για χαρά. Και ο Γιάννης μου γράφει, Γεωργίου, μπήκες κι εσύ στο άρμα του Μελισανίδη. Γλύψε, γλύψε όπου τα παίρνεις. Έτσι είναι γλιώδη υποκείμενο, όχι γλιώδες, γλιώδη υποκείμενο. Υπογραφή Γιάννης στο μήνυμα αυτό. Για να γίνει. Σκέπτεσαι να μπουν ο Μελισανίδης λεφτά. Το σκέφτεσαι αυτό. Ο Μελισανίδης να μου έδινε λεφτά. Θα γκρεμιζόταν όχι ένας, καμιά δεκαπενταριά φούρνη. Έλα, φίλε. Έλα, ρε Γιώργη. Πάμε. Τι έγινε. Καλά είσαι. Πολλά. Τώρα δεν ξέρω πώς κάνεις τίποτα, κανένα ξέρεις, γιατί τόση ώρα μίλαγες και θα πας σε κανένα διάλειμμα. Όχι, λέγε, ακόμα. Και έχουμε να πούμε πολλά. Γιατί δεν έχουμε μιλήσει μετά την Τούμπα. Έλα, λέγε. Πρώτα απ' όλα, όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, το έχουν κάνει το ποδόσφαιρο και με αυτά που γίνανε με τον Παναθηναϊκό, με τον Νίβιτς. Λοιπόν, Ολυμπιακός, εμένα, ποτέ δεν μου αρέσει να μην κατεβαίνει να παίξει μέσα στο γήπεδο. Αλλά από τη στιγμή που μου κάνει αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια αυτό τον πόλεμο με πλατανιάδες, με τόνα, με τάλο, με εάν χρειαζόταν για μείον 6 ήθελε για πέρσι, έτσι. Αν χρειαζόταν μείον 10, θα ήθελε μείον 10. Τώρα, δηλαδή δεν έχουν την πέτσα να βγουν και να πούνε έστω ένα συγγνώμη. Γιατί δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχει από την ιατρική. Πώς τη λένε αυτή που τον κοίταξε. Κρατική λειτουργός, δεν είναι αυτή η γυναίκα. Δηλαδή, τι συζητάμε, ρε παιδιά, να μας βγάλουν τρελούς. Και από την άλλη, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα το πάρει η ΑΕΚ ή αν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Εγώ από την αρχή της χρονιάς ξέρω ότι δεν θα βγω εγώ πρωταθλητής και το ξέρουν όλοι και το έχεις πει και εσύ. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Αυτά που ξέρανε να τα ξεχάσουν. Αυτοί δεν κατεβήκανε, πώς από τον Ίβιτς, δεν κατεβήκανε με το ΜΑΚ, έτσι, που ήταν αισθημένο τότε για να γίνει η εξυγίανση που γίνεται τώρα. Λοιπόν, Σίλβα, Τσόρι, Μυραλάς, Εντιγκά, Μπουνιές, ο άλλος, πώς το λένε, γιατί είπε ο άλλος με τις τούρτες, θέλανε, του Λουτσέσκου, μας είπε και δηλούς, έτσι. Δεν του είπαν ότι δεν κατέβηκε ο ΠΑΟΚ πριν 1,5 χρόνο στο Καραϊσκάκι. Και ο Μαύρη Σελίδα δεν υπάρχει. Και εμένα δεν μου αρέσει. Εγώ θέλω να παίζουν τα παιχνίδια έτσι. Αλλά το έχουν κάνει τόσο ερμαφρόδιτο το ποδόσφαιρο. Και εγώ σου έχω πει την εξήγηση. Γιατί θέλουν να μην πηγαίνει ο κόσμος. Δηλαδή τώρα ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει ξενερώσει, έτσι. Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων να έχει δώσει τόσα λεφτά. Και δεν θα πας σε άλλα δύο παιχνίδια τώρα, ειδικά με τον Παναθηναϊκό, πρώτη φορά στα χρονικά ψάξει το. Ή να έχει, όχι να έχει διακοπεί ο αγώνας, να είναι και κλεισμένο το φυρόν από την αρχή. Το μεγαλύτερο ντέρμπι, το ελκλάσικο δηλαδή της Ισπανίας, όπως λέμε, έτσι. Όπως είναι ο ΠΑΟΚ για τα κηδικά του με τον Άρη. Λοιπόν, δεν το ήξερα εδώ ο κύριος πριν πει αυτό. Που ξέρουμε για τις Τούρκες που του έστελναν εκεί δεν υπάρχουν εγκληματικές οργανώσεις, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ ήθελα να πω για τον άλλον που είπε ότι τον κάνανε ήρωα με την ΚΑΠΑ 20 που ήρθε στο Ρέντι και για ο Μυραλάς που έφαγε το τασάκι. Βγαίναμε, ρε Γιώργο, μια ζωή και παίρναμε να πούμε τα. Μας παρακαλάγανε μέχρι πρόπερση. Δεν έφαγε ο Σίλβα το τέτοιο. Δεν έφαγε να πούμε στην πλάτη το τι έφαγε.
και μας παρακαλάγανε να ξαναβγούμε για να τελειώσει το παιχνίδι, για να μην τιμωρηθούνε. Τα ξεχάσανε. Δεν μπορώ να καταλάβω να πούμε. Το άλλο. Υπάρχουν 1002 αποδείξεις από κρατικούς λειτουργούς. Τώρα λέει να πούμε ότι να καλέσουν, λέει, το τέτοιον για την εκδίκαση. Και πρόσεξε, εγώ για την ΑΕΚ δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά δεν με αφήνουν ούτε τη δεύτερη θέση. Εγώ θα φάω μείον 3 σήμερα. Έτσι. Και το ξέρουν όλοι καλά αυτό. Γιατί η ΑΕΚ, άμα το πάμε έτσι, έπρεπε να έχει τιμωρηθεί όταν μπήκαν οι ματατζίβες και παίζανε ξύλο και με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό με τα δακρυγόνα. Αυτά τα κόλπα τα ξέρουμε πριν 26 χρόνια. Έτσι. Αυτά τα κόλπα είναι του κύριου Μελισσανίδη. Σε ό,τι αφορά να διακόπτονται τα παιχνίδια, να γίνονται και να κάνουν. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αν θα το πάρει η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ. Εμένα με ενδιαφέρει αυτά που γίνονται τόσα χρόνια και τι καταλάβαινα που πήγαινα να πούμε, πετάγανε τα τασάκια, τα έχουν πάθει και Παναθηναϊκοί και ΑΕΚτζίδες στο κόρνερ εκεί και κάθε χρόνο μας παρακαλάγανε. Βγείτε να μην τιμωρηθούμε, να μην κάνουμε. Κάτσε ρε, δηλαδή τι θα γίνει. Ο άλλος ο δημοσιογράφος, ο Κόλκας, που να βγει να μένει γεροντοκόρη, αν δεν το πάρει το πρωτάθλημα. Άμα πάρω το πρωτάθλημα. Έγινε, γιατί δεν φωνάζει και ο επόμενος, μαγκά, έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σου πω ένα τελευταίο. Όποιος το πάρει από τους δύο, 24 χρόνια ο ένας, 33 ο άλλος, φιλέ, ειλικρινά σου λέω, εγώ δεν με ενδιαφέρει τι καλά και αυτά. Εγώ τον Άκη ξέρω που κάνουν την εκπομπή και είναι γάμο τα άτομα. Λοιπόν. Όπως το λέει, όταν φέρνουν τα πρωταθλήματα μετά από κάθε παιχνίδι εκεί, τα γνήσια τα πρωταθλήματα, όπως πέρσι, και το κάνουν εκεί με το στυλό και λέει, άκου τον ήχο του, λέει. Λοιπόν, κάτι ορισμένοι που είναι σε κάποια ηλικία, δεν θα ξέρουν τι είναι αυτό, αδερφέ. Δεν θα ξέρουν τι είναι. Μιλάμε ότι δεν θα ξέρουν, δηλαδή είναι πρωτάθλημα αυτό. Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι είναι πρωτάθλημα. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε, για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, πάμε. Τώρα, ναι. Λοιπόν, μίλησε πριν για κάτι του Καλαδής και για κάποιον Άκη. Για την ιστορία, σύντομος θα είμαι. Στο παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ στη Ριζούπολη υπάρχει βίντεο που αυτός ο κύριος πήγε και χτύπησε, γνωστοκόπησε το Γρανίτσα στο πρόσωπο ενώ φορούσε γυαλιά. Το έδειχναν δύο μέρες στη τηλεόραση με ένα κόκκινο μπουφάν. Πάμε, ο άλλος ο κύριος του Καλάς πολλές φορές έκανε βόλτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πάει αυτό. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Προχθές με τον κύριο Κολοκοτρώνη στην εκπομπή του Ντέρμπι. Ναι. Πώς δεν αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα με την σημαία. Θα περίμενα, δηλαδή περίμενα από αυτόν να τους πει δύο κουβέντες και να τοποθετηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν είπαν τίποτα για αυτό το γεγονός και μου έκανε εντύπωση. Αλλά δεν αξίζει τον κόπο να κάθεται να παίρνει μέρος. Δεν ξέρω, πρώτη φορά είναι και άλλες φορές έχει, επειδή είπες ότι αγαπάει το, είναι φίλος του ΠΑΟ και τα λοιπά, ο Κολοκοτρώνης, έτσι δεν είπες, ναι. Και είναι ΠΑΟΚτζής. Ναι, ναι. Δεν είχε, δηλαδή δεν έχει νόημα να γίνεται συζήτηση επ' αυτού. Εντάξει, γι' αυτό λοιπόν πήρα, επειδή άκουσα πριν τον κύριο αυτόν, ο οποίος υπάρχει, το ξαναλέω, αστέγγε όταν ήταν στη Ριζούπολη, γρονθοκοπήθηκε ο Γρανίτσας από αυτόν τον τύπο. Λοιπόν, για καλά. Γιώργο, πού παίζετε? Με την Ερυθρέα της Ιωάννης Ρούφ. Με ποιον? Με την Ερυθρέα. Έγινε, ευχαριστώ. Έλα, γεια. Έλα. Ναι, γεια σου Γιώργο. Γεια. Ήθελα να κάνω μια έτσι διαπίστωση μάλλον προς τους παγκοτζήρες, τους φίλους. Ναι. Οι οποίοι σήμερα άκουσαν κάτι καταπληκτικό, ότι βγάλανε, λέει, μια σκέψη ότι έβαλε ο Ολυμπιακός να δαγκώσει τα χείλια του πώς το λένε, ο προπονητής τους. Δεν είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Αλλά μου κάνει εντύπωση ένα πράγμα. Εάν ήμουν και απευθύνομαι στους υγιείς στο μυαλό φιλάθλους του ΠΑΟ, τους σκεπτόμενους λεγόμενους. Πες ότι είμαι εγώ ένας φιλάθλος του ΠΑΟ και παίρνω το πρωτάθλημα ατιμόρυτος, δεν με επιτιμωρούν. Παίρνω δηλαδή τους 3 βαθμούς, δεν μου τους αφαιρούν και είμαι κύριος και βγαίνω με 3 βαθμούς μπροστά. Και το δεύτερο ενδεχόμενο να με τιμωρήσουν, να πάνε στις μάτες και πάλι παίρνω το πρωτάθλημα με ένα βαθμό μπροστά.
Γιατί έχω ομάδα. Και έχει ομάδα πάνω, δεν λέω, δεν διαφωνώ. Τι θα μου άρεσε, κύριε Γιώργο, καλύτερα. Να μου λένε αύριο Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ΑΕΚτζίδες. Το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ Τσίπρα, Παύλα Τσίπρα. Είναι το πάρω έστω και με ένα βαθμό με την ομάδα που έχω διαφορά και να το χαρώ. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη βλακεία που σέρνεται. Δεν καταλαβαίνω τι θα ήταν καλύτερο να δεχτούνε, να πούνε ρε παιδιά, θέλετε να στους βαθμούς και να ρίξουμε τι κάνουμε. Τι λένε 15 βαθμούς πίσω. Αυτό ήθελα να σου πω, Γιώργο. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Και δεν το σκέφτηκα κανένας ποτέ να το πει, ε. Για καλά. Έλα. Ναι. Έλα. Έλα, Μάκη, τι έγινε. Έλα, Μάκη. Το 15 μέρες σε 5-10 γράμμα, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό το κακό το οποίο γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και αυτό που έγινε τώρα με τον Ολυμπιακό και με τον Πάοκ, εγώ έκδηση. Μακάρι να γίνει το παιχνίδι ΠΑΟΚΑΕ κανονικά, κανονικά δηλαδή, το αυτό το βγάλουμε, να γυρίσει καλύτερο, θα στείλω πάνω καλύτερο να πάρει και το κομπάκι να γυρίσει το ζήτημα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Θέλω να πω το εξής. Όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Γενικά δηλαδή, σου λέω το φάσμα της κοινωνίας, αυτό που γίνονται δηλαδή. Εδώ αυτούς πήγαν προχτές, πήγαν 15-20 αλληταράδες, ο Δερμού, πάσω τα μαγαζιά, το Δημάκη, δεν φταίκαγε. Κάνατε, θα το κάνατε, αυτοί, και χρωστάνε, εντάξει, πήγαν οι δημοκράτες, τέλος πάντων, έρχα κακοπήγαστε και άμεσα στα γήπεδα, και πήγαν μόνο να σου πω κάτι. Πρέπει με συγχώρησα την έκφραση, αλλά αυτόν που 5-10 πρέπει να του κόψουμε τον κόλλο τέρμα τελείω. Πρέπει να υπέρχουν ποινέ. Και να μην βγαίνει κανένα, ειδικά δημοσιογράφο, προοδευτικό, και να λέει δεν είναι δημοκρατικό, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώ και προχωράνε σε μερικά προσκόμματα τα οποία είναι αστείωτα. Δηλαδή δεν μπορεί να. Λέω εγώ πάω από τον Σπονταγό, να το πω πολιτικά ότι είναι ο Σαββίδη και από τον Τσίπρα και όλοι και όλα αυτά. Θέλει μια ομάδα που μια ομάδα η οποία θέλει να πάρει και αυτή να πάρει ένα πρωτάθλημα. Και αυτή την εποχή πραγματικά είναι σε μια καλή αγωνιστική κατάσταση. Και μπορεί να δείξει ένα καλό ποδόσφαιρο. Γιατί να μην το πάρει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή σε όλα τα αποτελέσματα εδώ πέρα χρόνια έξω από τη παράγκη στα υπόλοιπα, στα χαρτιά. Είναι ποτέ δεν αγώ αυτό το προπαραγγείο. Έγινε Μακή. Μακή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να πάμε στον επόμενο. Έλα φίλε, γεια χαρά. Έλα. Ναι. Έλα φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μήπως θυμάσαι ποιο ήταν το σύνθημα των οπαδών του Ολυμπιακού τα προηγούμενα πιο παλιά χρόνια στο γήπεδο μέσα. Φίλε, για να μην σου αποκά. Α, μπράβο. Πιστεύεις ότι ισχύει ακόμα αυτό? Έχει ψιλοκοπεί κάποτε, ήταν πια γιατί κόπηκε. Εγώ ξέρω γιατί κόπηκε. Για πες μου και εσύ. Ας πω κι εγώ. Πιο παλιά, η φιλοσοφία του Ολυμπιακού ήταν η ψυχία, ο Τσαμπουκάς και η δύναμη. Δεν κολλώνουμε, αντριλίκη και τα λοιπά. Δεν είχε πει ποτέ ο κόσμος του Ολυμπιακού θρύλε γερά και τεχνικά. Τώρα όμως, μετά όμως. Μπαίνουμε μέσα και παίζουμε με όλες τις δυνάμεις μας κτλ. Μετά όμως, που ήρθαν κάποιοι πολύ καλοί παίκτες και η τεχνική του Ολυμπιακού έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Ναι. Κόψαμε το θύβελο για να μην τσαμπουκά. Ναι. Αυτό. Εγώ πιστεύω το κόψαμε και για τους άλλους λόγους που βλέπουμε τώρα. Τα τελευταία χρόνια. Όπως μας βολεύει και όποτε μας βολεύει. Αν μας παίρνει να μπούμε μέσα να παίξουμε και να νικήσουμε, μπαίνουμε. Αν δεν μας παίρνει και μπορούμε να το πάρουμε αλλιώς, θα το πάρουμε αλλιώς. Καταλαβες. Αυτό πιστεύω εγώ. Λοιπόν, και γι' αυτό βλέπεις τώρα ότι ο κόσμος αγανακτεί, από όποια ομάδα και να είναι. Μ' ακούς, Γιώργο? Ναι. Λοιπόν, γιατί σου λέει, τη μία θα μου το πάρεις με τη Ριζούπολη με τα Έσχη. Την άλλη θα μου το πάρεις με τον Πανιόνιο, θα αλλάξουμε τον νόμο. Την άλλη θα μου το πάρεις. Και θα ρίχνουμε στον άλλο να ξέρω εγώ πώς θα λέμε το αεροβόλο. Όταν όμως μας πειράξουν μας μια τρίχα, δεν παίρνουμε μέσα να παίξουμε και είναι όλα καλά και όλα ωραία.
Το γι' αυτό και ο κόσμος. Όχι, όχι, εγώ επειδή θέλω να είμαι δίκαιος. Ναι. Στο παρελθόν είχαν πειράξει όχι μία τρίχα, αλλά πολλές φίλες του Ολυμπιακού στην Τούμπα και δεν έφευγε. Έπεσε. Έπεσε. Ξέρεις γιατί. Γιατί η καλή ομάδα. Δεν είναι μόνο αυτό. Ε. Έμπαινε μέσα και έπαιζε και ό,τι γίνει. Ήξερε ότι θα κερδίσει. Δεν είχε χάσει, δεν είχε φέρει σωμάτια. Ήξερε. Ναι, βεβαίως. Αλλά είχε καλή ομάδα. Είχε και τα κόσα. Τώρα που η ομάδα του δεν είναι καλή. Δεν μιλάω μόνο για τη δεκαετία του Κόκαλη. Μιλάω και πιο πίσω εγώ. Όχι, δεν μιλάω πιο πίσω. Έμπαινε μέσα και έπαιζε. Και παπούτσια πέφτανε μέσα και πέτρες πέφτανε και. Τώρα λοιπόν, όταν μας βολεύει να κάνουμε εμείς τους σαμπουκάδες και να πετάμε μέσα διάφορα κτλ. Όλα καλά και όλα ωραία. Ναι, τότε δεν υπήρχε όταν... ο νόμος ότι φεύγω και παίρνω τους βαθμούς στα χαρτιά. Καταλάβεις, τώρα γίνεται ο νόμος. Αυτά όμως τα κάνουν και τα κόβουν και τα ράβουν αυτοί. Αυτοί τα κόβουν και τα ράβουν. Με τον Πανιόνι αλλάξανε τον νόμο και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και τώρα δεν τους λυπάται κανείς. Και όχι μόνο δεν τους λυπάτε, και τους συχαίνετε. Και να σου πω και μια διαφορά για να σου δείξω. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, έτσι, θα το κατάλαβες. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά? Από μέναν τουλάχιστον, απεριόριστος σεβασμός στον Ολυμπιακό του μπάσκετ. Μαγιά, ωραία ομάδα, διοίκηση, τον Ατάλο έχει αποδείξει πάρα πολλά. Δηλαδή τον έχουμε θαυμάσει. Καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Καμία σχέση, σύχαμα. Αυτό. Σε ευχαριστώ. Γεια καλά, φίλε. Και 8.74 μου γράφει: Χόρχε, δεν θα βγει σήμερα απόφαση. Do you know από τηλεφώνημα για μπόμπα. Γνωστό το κόλπο, ε. Έλα, φίλε. Έλα, ρε Γιώργο. Καλώς τον. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Επιτρέπετε να μιλήσω για ποδόσφαιρο? Ε. Εκεί φτάσαμε. Δεν ξέρω, βιολογία έχω σπουδάσει. Όχι νομικές σπουδές, δεν έχω κάνει. Για λέγει. Το είδες στο παιχνίδι? Δεν ακούσεις από την αρχή την εκπομπή? Δεν σε ακούω καθαρά γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Να κλείσω από κάτω το ράδιο άμα ναι, το όχι, λέω από την αρχή ακούσεις την εκπομπή ή όχι? Την άκουσα, σε άκουσα τι είπες, αλλά... Τι άλλο να πω να πούμε, ότι μου άρεσε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ, ειδικά στον πρώτο μήχρονο. Ναι. Για τα ελληνικά δεδομένα, μην παρεξηγηθώ, είδαμε αυτό που λέμε total football. Κάποια στιγμή, αν πρόσεξε, η κατοχή ήταν 80-20 και το γκολ του ΠΑΟΚ μπαίνει και από τέτοιο. Δεν μπαίνει από, μπαίνει από τέτοιο, ρε παιδί μου. Πώς το λένε, κόλλησα τώρα. Κάνει αντεπίθεση. Από κόντρα. Αντεπίθεση. Άκου το, αλλά θα σου πω εγώ. Ναι. Μπροστά δεν παίζει κανένα σαν τον ΠΑΟΚ. Όχι. Πίσω δεν έχεις την αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ. Ναι, αλλά βλέπεις... Δηλαδή εγώ συνέλαβα την αμυνά σου κάποιες φορές ανοιχτή. Είναι ανοιχτή, αλλά συγχρόνως υπάρχουν καλύψεις. Είδες πόσες φορές ο Λιμνιός και ο Μακ κατέβαιναν στη ναι, θέση του αζεδέντου. Το βλέπω, το βλέπω, η ΑΕΚ είναι πιο αμυντικά, είναι πιο στερεή από σένα. Όμως εσύ είσαι πιο ουσιαστικός και πιο δημιουργικός από την ΑΕΚ. Ξέρεις γιατί φαίνεται αυτό, εγώ πιστεύω? Γιατί η ΑΕΚ επιθετικά δεν έχει αυτό που έχει ο ΠΑΟΚ και έτσι σίγουρα αφήνει περισσότερους χώρους και φαίνεται ότι υπερτερεί αμυντικά. Έχεις δίκιο, ναι, έτσι φαίνεται σε πρώτη φάση. Και να σου πω κάτι άλλο. Εσύ βγάζεις πολλούς παίκτες στην επίθεση. Όλους. Μα είδες το Βαρέλα χθες τρεις φορές να κάνει τρίγωνα με τους άλλους. Και ο Βράνης βγαίνει στην επίθεση. Δεν λέει τίποτα. Παιδί μου, μια φορά το έχει κάνει ο Βράνης. Ο Βαρέλα το κάνει τελευταία συνέχεια αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Έχει πολύ καλή δουλειά η ομάδα του ΠΑΟΚ και αν έχεις προσέξει, από μήνα σε μήνα υπάρχει μια γεωμετρική πρόοδος προς την ικανότητα της ομάδος. Γενικότερα, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Δηλαδή, ανά μήνα γίνεται καλύτερος. Ο Βιερίνια, θυμάσαι τι είχε ελεγχθεί όταν ήρθε στην ομάδα φέτος. Ναι, ότι ο κόλλος του φτάνει στο κουζάκι. Χαμηλοκόλλης, ήρθε να πάρει τα τελευταία στιγμή και λοιπά. Βλέπεις ότι είναι η ψυχή και η ναι. Ομάδα. Έχει φορμανιστεί απλό το πράγμα. Λοιπόν, μιλάμε τώρα μεγάλη διαφορά, έτσι. Ναι, ο Μαουρίτσιο, τον είδες θες που ήταν παντού. Ο Μαουρίτσιο, υπάρχει τέτοιος παίκτης στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Ναι, υπάρχει. Ποιος? Ο Βάρντα. Όχι, δεν παίζει την ίδια θέση. Ναι, μου είπες τέτοιος παίκτης. Και καλύτερη μπάλα του Μαουρίτσιο ξέρει ο Μπίσιο Μπάρντ. Βρεσί, άλλο σου είπα για τη θέση του. Ναι. Για τη θέση του. Τέτοιο εξαροχτάρι υπάρχει να είναι παντού.
να κόβει και να ξέρει και μπάλα συγχρόνως, να την κατεβάζει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει στο οκτάρι. Στο οκτάρι. Ναι. Ποιος, ο Φοέ. Ο Φοέ. Να σου πω κάτι. Η συνολική εικόνα του ΟΦΟΕ, αυτό που έχουμε δει. Εντάξει, τώρα είμαι τραυματίας. Το κλέψαμε, τον κάναμε, είτε είμαι, έχει γίνει μπουρδέλα από τη ψυχολογία. Με τη λογική αυτή έπρεπε και εγώ πριν δύο χρόνια να λέω για τον Μπερμπάτοφ. ΟΦΟΕ είναι πιο αρχοντικός από τον Μαουρίτσιο. Είναι πιο αρχοντικός. Εδώ μιλάμε, άλλος κάνει δουλειές τώρα. Κόβει, είναι στην άμυνα, κάνει κάθετες, σουτάρει. Είναι παντού. Είναι πιο... ως προς την παραγωγικότητα δεν το συζητώ. Ποιος ΟΦΟΕ και ποιος Μαουρίτσιο. Δεν υπάρχει. Το τι είναι τελικά το σοφό, ο ΕΦΟ είναι, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να το συγκρίνω αυτή τη στιγμή. Παραγωγικά πάντα, έτσι. Λοιπόν, όλοι είδαμε. Έχω να πω κάτι άλλο που δίνει την ευκαιρία τώρα. Ναι. Έχει καμιά σχέση ο Παντιόνιος ο φετινός με τον περσινό? Όχι. Πω. Δηλαδή τον είδα και με τον Ολυμπιακό. Δεν το πίστευα. Βλέπω και χθες. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πάντως, πάνω σε αυτό θέλω να σου πω και κάτι άλλο που έλεγε στις προάλλες. Ότι είναι ο υπερμάχων αγών του Πανιωνίου και λοιπά και θα κάνει τα πάντα. Είχα την εντύπωση ότι ο Πανιώνιος. Και δεν ήθελα να σου το πω, δεν θα το πάρει απλώ. Δεν τον είχα δει, δεν τον είχα δει. Και λέω ρε παιδί μου, μόλις τον είδα με τον Ολυμπιακό, λέω τι είναι αυτή ρε. Και τον βλέπω και χθες. Όχι. Όχι, εγώ το λέω με βάση την εικόνα του ΠΑΟΚ που παρακολουθώ. Ότι δεν γινόταν αυτή η ομάδα. Γιατί άλλο ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη στο 2-2, γιατί σου είπα και πριν. Υπάρχει γεωμετρική πρόοδο ω προ τη τέτοια τη ομάδα. Την εξέλιξη. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, βλέπεις και έχει να δώσει κι άλλο η ομάδα. Έχει να δώσει κι άλλο. Εγώ χάρηκα πολύ με τον πρώτο φίλο που βγήκε, τον Άγκη, τον οποίο τον ακούω. Και το παραδέχτηκε ο άνθρωπος, ας πούμε. Και εντάξει, δεν θα μπορούσε να πει ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνω. Πάντως, αλλά πιστεύω... όλοι μέσα τους βαθιά το ξέρουν αυτό. Εγώ πιστεύω ότι το καλύτερο ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ φέτος που το έχω δει. Με τη Λάρισα. Ήταν με τη Λάρισα. Εκεί ήταν χάρμα, είδες. Εκεί ήταν και στα δύο ημίχρονα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά χθες δεν υπήρχε λόγος. Ήταν κύπελο. Δηλαδή μπήκαν τρία γκολ. Ρε στη Τζόρτζ, να σε ρωτήσω το άλλο. Μα ό,τι ώρα ήθελα, δεν μπαίνανε στην περιοχή, ρε. Είδες το οριακό offside που ήταν η ολόγια φάση με του Λιβάγια προχθές στο Περιστέρι. Ναι. Που ακυρώθηκε. Αυτή η πάσα του Μπίσεσβαρτ, τι ζωγραφιά που ήταν. Σου είπα, ρε, σαν τον Μπίσεσβαρτ, μόνο ο Βάρντα συγκρίνεται, κανένα άλλο. Έχω την εντύπωση ότι ο Μπίσεσβαρτ. Ο Άρντα, επειδή είναι πιο πιτσιρικάς ακόμα, ξέρεις, το χάνει καμιά φορά. Ο Μπίσεσβαρ έχει πιο καθαρό μυαλό. Όχι, αλλά ο Άρντα λόγω ηλικίας που είπε στην τελευταία. Έχει άλλα προσόντα. Έχει, ξέρεις, ποιο είναι το πλεονέκτημά του. Είναι πιο ελαστικός. Ναι, εντάξει. Δηλαδή είναι ελαστικάνθρωπος. Καταλάβες. Ναι, ναι. Ο άλλος είναι πιο βαρικό καλό. Ο οποίος πολύ πιθανό να έρθει στην Τούμπα πάλι του χρόνου, να ξέρεις. Άμα δεν τον πάρει, τι θα στη μαλάκι, τι άλλο να πω, ρε γαμώ, την τρέλα μου. Λοιπόν. Τι άλλο να πω. Έγινε. Τα υπόλοιπα θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Άντε, για χαρά. Πιστεύομαι απόλυτα. Και εσύ. Έλα, για χαρά. Έλα, φίλε. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάθομαι και ακούω τώρα αυτές τις μέρες την εκπομπή σου. Πέρα από ποδόσφαιρο είναι. Περισσότερο συζητάμε τα γνωστά ναι, θέματα. Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι η σωτηρία σε αυτό το ποδόσφαιρο είναι να βάλει όποια κυβέρνηση είναι. Να βάλει στο υπερταμείο που γίνονται οι ιδιωτικοποιήσεις και την ΕΠΟ. Να την πάρει λοιπόν κάποιος ξένος και να καθίσει λιγάκι να ασχοληθεί. Εκεί πέρα δηλαδή που να πουλήσει με τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ, δεν βάζετε και την ΕΠΟ ρε παιδιά μέσα, μήπως και τυχόν δούμε μπάλα. Βέβαια πέρα από όλο αυτό, φταίμε και εμείς οι ίδιοι. Αυτό απαγορεύεται, καταλαβαίνετε. Μακάρι να γινόταν. Δεν το συζητάω. Μακάρι να γινόταν. Το λέω από την άποψη, φταίμε και εμείς. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται στην εκπομπή σου. Παίρνει ο καθένας. Και λέει, εμείς οι Ολυμπιακοί, θυμάσαι τι γίνεται στην Τούμπα, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Εμείς οι Παναθηναϊκοί, πούτος, και σε όλα τα γήπεδα έχουν γίνει αυτά. Μ' αρέσει που ο καθένας βγάζει την ουρά του απ' έξω. Όχι. Χρεώνει τον άλλον, τον εαυτό του πέτρε. Ο ένας χρεώνει τον άλλον και προσπαθεί, ξέρεις, ο ένας να πουλήσει ήθος τον άλλον. Όταν σε όλα τα γήπεδα στην Ελλάδα έχει γίνει χαμός. Και δυστυχώς φταίμε εμείς, όχι μόνο οι οργανωμένοι και οι σύλλογοι, αλλά και εμείς. Έχω παιδί σε ακαδημία και είναι 8,5-9 χρονών και πέφτουν μπουνιές οι γονείς. Οι γονείς. Είμαστε λίγο ανεπίκως απαράδεκτοι. Και ένα τελευταίο αστερίσκος ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, και ας βγει κάποιος και ας το διαψεύσει, αν πεζότανε πραγματικά φέτος το ποδόσφαιρο στα ίσια και με τη διαιτησία να βγάζαμε τα λάθη, μήπως ρε παιδιά πρωταθλητής θα ήταν ο Ατρόμητος φέτος. Μήπως θα ήταν ο Ατρόμητος φέτος πρωταθλητής. Θα το διεκδικούσε. Μαζί με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Έτσι. Θα το διεκδικούσε. Απλώς
Α, σοβαρευτούμε. Μην βγαίνει ο καθένα και λέει εσεί οι Ολυμπιακοί τι κάνετε. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε δυστυχώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Έγινε, φίλε. Γεια χαρά. Θέλω να πω κάτι άλλο, το πούμε για ιδιωτικοποίηση τη ΕΠΟ. Ένα παιδί μου να βρισκόταν κάποιο μεγιστάνα. Μιλάμε για τρεις εκατομμυριούχο. Έλληνα. Εκεί στα γεράματα. Να μην ήξερε τι άλλο να κάνει και να έλεγε. Διαθέτω 5 δισεκατομμύρια. 5 δισεκατομμύρια, έτσι. Και φέρνω στην Ελλάδα τους καλύτερους παίκτες και τους μεγάλους στις ομάδες. Πάρε εσύ Ολυμπιακή 4. Εσύ ΑΕΚ άλλους 4. Εσύ Παναθηναϊκή άλλους 4. Εσύ ΠΑΟΚ. Εσύ Πανιόνι. Εσύ Ατρόμητε. Εσύ Απόλλωνα. Εσύ Όφη. Εσύ Άρη. Πάρτε παίκτα. Τώρα μιλάμε για παιχταράδες, έτσι. Να κάνει ο καθένας 50-80 εκατομμύρια. Μα και βελτιωθεί, ρε παιδί μου, να μπουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έλα, φίλε μου. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Πρώην Πετραλονίτης, μιλήσαμε πάλι. Τι γίνεται. Καλά, δώσε το Θεό. Θέλω να σου πω κάτι, φίλε. Ακούω παράπονα πολλά από όλους τους φιλάθλους. Από όλους που σας ακούμε τόσα χρόνια. Και δεν έχουμε καταλήξει κάπου. Λέμε δηλαδή για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, για την ΑΕΚ, ότι είμαστε οπαδοί, ότι είμαστε τόνα, ότι είμαστε κι άλλο. Βγαίνει εκεί ο καθηγητής από χθες και έχω το παιδί μέσα και αρχίζει και βρίζει, λέει, καρκινώματα την κάθε ομάδα. Σε εισαγωγικά την κάθε ομάδα. Όχι την ομάδα. Είναι τον Ολυμπιακό. Κάποιο κολλατή είπε, όχι η ομάδα. Εντάξει, τέλος πάντων. Λέμε πολλά. Έχω και προηγουμένως το φίλο που είπε για τις ακαδημίες ότι παίζουν ξύλο. Δεν παίζουμε ξύλο στις ακαδημίες 20 χρόνια. Στις ακαδημίες πηγαίνουμε, χειροκροτάμε την ομάδα μας, χειροκροτάμε και τον αντίπαλο. Εμείς παίζουμε βόλιο στον Ολυμπιακό, παίζουμε μπάσκετ στον Ολυμπιακό, έχουμε καλές ομάδες στις ακαδημίες, χειροκροτάμε. Είναι κάτι το οποίο λείπει από την εκπομπή, Γιώργο μου. Αν όλοι οι φίλοι αυτοί που πάμε και βλέπουμε το ποδόσφαιρο, ξέρω ότι δεν τα αγαπάς, όχι δεν τα αγαπάς, δεν συζητάμε για τα άλλα αθλήματα. Αν καθόταν και λέγανε και για τα άλλα αθλήματα, ίσως αυτή τη στιγμή οι ακαδημίες οι μικρές. Αυτά που ψάχνει η κάθε ομάδα, που ψάχνουν τα πετράλωνα, ένα μπακ, που ψάχνουν το άλλο, τα από εδώ και από εκεί, ίσως μπορέσουμε κάποια στιγμή, σαν να. Και δεν χρειάζεται να έρθουν με 80 εκατομμύρια παίχτες απ' έξω. Υπάρχουν πολλοί παίχτες. Σαν να υπάρχουν ομάδες να αποφευθούν και να μην τους τρώνε στο παραπέντε. Και να μην υπάρχουν αυτά που λέμε τα συμφέροντα, να βγάλει ο κάθε μάνατζερ τα χρήματα να φέρει απ' έξω. Αν προωθηθούν τα δικά μας τα παιδιά από ακαδημίες, η Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, έχει τον πολιτισμό, έχει τον αθλητισμό. Έτσι νομίζω εγώ. Αν κάνω κάπου λάθος, πες, κάνεις κάπου λάθος, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ, ε. Να σε καλά, Γιώργο μου. Γεια χαρά, και φίλε. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Φίλε μου. Γεια. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Τι κάνεις. Καλά. Νίκος από Πετρούπολη. Είχαμε μιλήσει πριν να κάνουμε το Μαρισοπάδο, Παναμαϊκού είμαι. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για μπάλα. Τι βλέπεις την Κυριακή καταρχήν, γιατί έχουμε αναλώσει επί αποφάσεων, επί αποφάσεων συνέχεια πράγματα. Και βλέπω ένα βελτιωμένο Παναθηναϊκό από άποψη φρεσκάδας και ενθουσιασμού. Εγώ πιστεύω και με το θέμα κόσμου ή όχι έχει διαφορά και αυτό. Δηλαδή, αν παίξουμε χωρίς κόσμο και με κόσμο. Είναι μεγάλο μία. Να μην σπέρνει μπιχηρικάδες, άμα ήταν γεμάτο το γήπεδο. Ναι, μπορεί να προβληματιστεί να πειράσει. Σωστό, σωστό. Και μην ξεχνάμε ότι θυμάστε το μάτσο Ολυμπιακό Πανίωνε που είχατε αναφέρει με ένα φίλο πιο πριν. Ναι, ναι. Που είπες ότι ο Πανίωνε δεν βλέπετε. Εάν εκείνο το μάτσο είχε κόσμο, ο Πανίωνε είχε χάσει 3-4-0 για πλάκα. Συμφωνείτε. Ο Ολυμπιακό είχε το μάτσο χάσει πάνω από 7 γκολ. Ναι. Και ήρθε μόνο ένα 0. Δηλαδή παίζει ρόλο ο κόσμο. Μπορεί να μην βάζει γκολ, όπως λέει ο λαός μας, αλλά οφεί σίγουρα. Και όταν έχει ο Παναθηναϊκός έχει πιο νεανική ομάδα, σίγουρα οι πιτσιρικάδες επηρεάζονται από έναν κόσμο οποιοδήποτε. Και πόσο μάλλον τον κόσμο του Ολυμπιακού που δίνει δύναμη του με το Καρισκάκη κατά ψέματα. Τώρα, ο Ζουνίδης στα ντέρμπι, πολλοί λένε που έχω κουβεντιάσει ότι το πάει καλά το παιχνίδι, το σκηνικό όλο. Κάνει λάθη, όπως έκανε στα Γιάννα που είχαμε κουβεντιάσει. Θέλω τη γνώμη σου και σε αυτό τώρα. Έχει κάνει πολλά λάθη μέχρι τώρα. Σίγουρα, αγωνιστικά. Γυρίζει και ο Κουρμπέλης από ό,τι μαθαίνω, προλαβαίνει. Ναι, είναι καλά. Την Κυριακή και ο Κουλυμπαλή. Δεν ξέρω, ακόμα και το Παναθηναϊκό ισοπαλία θα είναι, όχι επιτυχία, θα είναι κάτι πολύ θετικό με τα προβλήματα που έχει. Δεν ξέρω τώρα από εκεί πέρα τι μπορεί να, η ομάδα να φτάσει μέχρι την πέμπτη θέση, αλλά νομίζω από ό,τι έχει διαβάσει και ο Κωνσταντίνου και να βγούμε πέμπτη δεν είναι θέμα διαδότησης και αυτό ότι δεν μπορούμε να βγούμε. Έχει και πολύ δύσκολο πρόγραμμα έτσι. Έχει και την ΑΕΚ, έχει και τον ΠΑΟΚ. Καταρχήν έχω όλες τις ομάδες που είναι πάνω από μένα. Πλην του Αστέρα, ο οποίος είναι ένα από το πίσω, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Ναι, μεν η ομάδα δεν έχει ταξίδια να κάνει, είναι και τα 7 μάτς μες στην Αθήνα, αλλά είναι πολύ δύσκολα.
Έτσι. Τώρα δεν ξέρω. Σε λίγο βγαίνει η απόφαση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Είχαν πει 5.30 ώρα. Δεν βγαίνει η απόφαση. Εκδικάζεται η έφεση. Η έφεση, αν θα γίνει δεκτή. Απόφαση δεν νομίζω να βγει. Δεν ξέρω, θα δούμε. Και το άλλο με το ΠΑΟΚ και το Ολυμπιακό, πότε βγαίνει αυτό? Αύριο είναι και, και ο ΠΑΟΚ έχει ζητήσει να εξεταστεί σαν μάρτυρας ο Γκαρσία. Δεν καταλαβαίνω γιατί να θέλει ο ΠΑΟΚ μάρτυρα τον Γκαρσία. Να του πει, δηλαδή, να του πει ο δικαστής, κύριε Γκαρσία, χτυπήσατε στην πραγματικότητα, είναι παραμύθι, και να πει αυτός είναι παραμύθι. Ναι, είναι μάρτυρο, τι είναι αυτά. Επειδή για να κλείσουμε, επειδή είχα ακούσει τη Δευτέρα μετά το ντέρμπι που δεν έγινε, κάποιον ακροατή και είχε πει ότι μπορεί να γυρίσει μπούμερα για αυτό το Ολυμπιακό. Δηλαδή μπορεί να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός με πιετιότητα. Κάτι για δημόσιο νοσοκομείο, πολλοί αυτά δεν ξέρω αν ισχύουν, τι λέει ο κανονισμός. Κοίτα, τραυματίστηκε ο άνθρωπος σίγουρα, αλλά τώρα κατά πόσο είναι. Πήγε, κλειδώθηκε μόνος το 15 λεπτά μέσα στο αποδυτήρια. Δεν άφησε να μπει κανείς. Έφυγε μόνος τώρα, αυτά τα πράγματα δεν ξέρω, Γιώργο. Έτσι, γιατί το έχει κάνει και στη λεωφόρο Ολυμπιακό πριν από 3 χρόνια. Μα γιατί περιμένει κανένας ή ο ΠΑΟΚ περισσότερο, ο Γκαρσία, να πει πράγματα που βολεύουν τον ΠΑΟΚ. Και να σου πω κάτι, γιατί δεν γίνεται. Να πει πράγματα που βολεύουν τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν γίνεται να οριστεί μια ημερομηνία εμβόλυμη και να γίνει το μάτς. Να το ξεμπερδεύουμε. Και ποιος είναι καλύτερος, κερδίσει. Να γίνει η δίκη και μετά. Αυτό θα γίνει Παρασκευή, είπαμε αύριο. Αύριο είναι αυτό. Μάλιστα. Οκ, okay, εντάξει. Γεια σας. Λοιπόν, να είσαι καλά, χαρικά που σ' άκουσα. Έλα. Για καλά. Λοιπόν, γρήγορα στον επόμενο, έλα. Εγώ είμαι. Εσύ. Γεια σου, Τζότζο. Γεια. Είναι και Ιταλή. Όχι Τζότζο, Τζότζο. Ναι, ναι, ναι. Τζότζο, Τζότζο. Ναι. Εντάξει, είμαστε για γέλια και για κλάματα, αλλά εγώ θα κρατήσω αυτό που είναι για γέλια. Δεν ξέρω αν είδες θες καθόλου το Μητσικό στα το βράδυ. Όχι, δεν το δω. Ο άνθρωπος είναι πραγματικά πολλά χρόνια μπροστά. Έχει επανέλθει η δυρμής, ειλικρινά σου μιλάω ότι έχει ξεπεράσει όλους. Εγώ το θεωρώ νούμερο ένα. Θα σου πω γιατί. Κάνει χθες ένα ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στο νοσοκομείο. Και από ό,τι κατάλαβα, επειδή είχε ένα μουσάκι κάτω από κάτω χείλος, πρέπει να κάνει τον Νικολακόπουλο. Και καλά παίρνει συνέντευξη από τον Γκαρθία. Ο οποίος φυσικά δεν είναι ο Γκαρθία, είναι κάποιος άλλος, αλλά τέλος πάντων. Είναι εξαπλωμένο στο κρεβάτι λοιπόν ο υποτίθεται Γκαρθία, αλλά είναι μπαταρισμένο από πάνω μέχρι κάτω σαν μούμια. Λοιπόν, και προσπαθεί να του πάρει συνέντευξη. Φυσικά ο φουκαράς αυτός, που δεν έχει καμία σχέση με τον Γκαρθία, δεν μπορεί να μιλήσει, δηλαδή του βγαίνει ψυχή. Ώσπου σε κάποια φάση, με τα χίλια ζώα μετά από κάποια ώρα, προσπαθεί να του πει: δεν είμαι ο Γκαρθία, είμαι κάποιος άλλος τέλος πάντων. Ώσπου ο Μητσικώστας κάνει έτσι, τραβάει τις γράζες γιατί σου λέει ποιος είναι αυτός τελικά. Και έχει κάνει φωτομοντάζ και έχει βάλει τη φάτσα του λεμονή. Και γυρνάει και λέει έχουμε νέες εξελίξεις, λέει. Έχουμε κι άλλο τραυματία του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Ο άνθρωπος και μην ξεχνάμε ότι ο Μητσικώστας είναι αεκτής, έτσι. Είναι τρελός αεκτής, αλλά πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, εντάξει. Ναι. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην παραλέγει, δηλαδή να μην γουστάρει. Είναι απίστευτος. Πραγματικά. Πώς δεν φάνηκε σε αυτήν την εκπομπή ο Μητσικός να έρθει ξαφνικά και ο Μπιλ Μαϊτάκη να δώσει αίμα. Δεν ξέρω. Πάντως, βάλει το ψάκτο εκεί να το δεις το χθεσινό επεισόδιο. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ καλός. Ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Έλα, πάμε ειδήσεις σε λίγο πάλι μαζί. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ μιλάω. Εσύ. Καλησπέρα ή εγώ. Καλησπέρα. Πάμε. Με παρακαλώ. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, καλησπέρα κύριε Γεωργίου, τι κάνετε? Καλησπέρα. Πήρα τηλέφωνο μόνο προσωπικού. Με έχει καλύψει βέβαια χθες ο κύριος Θραστήβολος, νομίζω και γνωστός σας που πήκε. Ναι, για τον κύριο καθηγητή, καταρχήν να ρωτήσω κάτι, είναι πραγματικά καθηγητής ο άνθρωπος? Ναι. Δηλαδή, ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι στο εξωτερικό γιατί έθεσε μια ερώτηση ότι είμαι πράκτορας, παίρνουν υπέρ καινούργιοι πράκτορες, μάλλον είσαι και εσείς πράκτορας που μου βγάζει την εκπομπή. Δεύτερον, πρέπει να είναι δικιά του εκπομπή. Αν ήταν δικιά του, εγώ δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο. Θα τον αφήσω να ακούει αυτός και να μας λέει ό,τι μακακίες θέλει να μας λέει. Λοιπόν, και το τρίτο και το βασικότερο, είμαι στο εξωτερικό όχι γιατί έχω λεφτά, αλλά γιατί κάτι τέτοιοι τύποι σαν αυτόν ψηφίζαν τόσα χρόνια αυτά ψηφίζαν και μετά μετανάστη. Και δουλεύω 20 ώρες την ημέρα για να στήσω την οικογένειά μου. Αυτό να του πείτε στον κύριο, γιατί είπε ότι πήραν αυτοί που είναι φορτωμένοι από το Λονδίνο και είχατε κάτι τέτοια που μου λέγε και τα άκουγα και μου ανέβηκε η πίεση 800 δεσιμπέλ. Ήθελα να πάρω 2 μέρες τηλέφωνο να προσπαθούσα να σα βγάλω γραμμή, δεν μπορούσα. Βέβαια με κάλυψε πάρα πολύ και έθεσε το θέμα όχι πάνω σε αθλητικό επίπεδο, επί προσωπικού. Ούτε με γνωρίζει, ούτε θέλω να το γνωρίσω, ούτε θέλει να με γνωρίσει. Το συνηθίζει αυτό και κάνει κακός. Αυτό ήθελα να σας πω.
Είδα κάποια στιγμή, βέβαια, εσείς του είπατε, σας παρακαλώ να μειώσει λίγο την ένταση. Κατάλαβα πολύ καλά τι του λέγατε εκείνη τη στιγμή, αλλά αυτό συνέχισε και έβλεγε κάτι για καρκίνους και για, μας είπε και φασουλίδες. Επειδή σέβομαι τα χρόνια της ακροπόλεως που κουβαλάει, άμα βρισκόμασταν από κοντά, να έρχονταν στη μόνη να μου πει ποιος είναι ο φασουλής. Και να του πω εγώ ποιος είναι ο φασουλής. Φασουλής είναι αυτός και όλοι οι όμοιοι του, του το λέω έτσι, ο Μάρθι Μούρ να το καταλάβει, οι οποίοι με κάνουν μετανάστη και ζω στο Λονδίνο. Όχι γιατί ο μπάς μου είναι πλούσιος, ούτε γιατί τα πληρώνει. Να του πείτε χαιρετίσματα. Γιατί κάτι κοπριές σαν αυτόν, δουλεύαν 6 μήνες, ο πατέρας μου δούλευε 12 και καθόταν 4 μήνες και κάναν διακοπές και πέραν εκατομμύρια και χρώσαν την Ελλάδα. Κοπριές σαν αυτόν, κύριε Γεωργίου. Για καλά, φίλε. Συγγνώμη για την ένταση της φωνής. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Έλα. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ. Έλα, καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Σ' είχα πάρει μετά το παιχνίδι, Παναγιώτης από δρόμο, μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ του Ολυμπιακού, μετά το 1-2, ναι, ναι. Με τον γκολ του Γιακουμάκη. Σε λέω για μήπως θυμηθείς το τηλεφώνημα και σ' είχα ρωτήσει αν η ΑΕΚ, η φετινή, σου φέρνει λίγο από Παναθηναϊκό του Κυράστα. Θυμάσαι και θυμήθηκες καθόλου το τηλεφώνημα? Το έχει πει κι άλλος αυτό που είναι στο έσυ. Ναι. Λοιπόν, η ΑΕΚ σήμερα γιατί αρνείται να υποβληθεί σε αντιντόπινγκ κοντρόλ και βγάζουν διάφορες ανακοινώσεις περί ντροπής του Κούγια κτλ. Η ανακοίνωση σε ΑΕΚ λέει αρνούμαστε να κάνουμε ντόπινγκ κοντρόλ. Γιατί δεν δέχονται, γιατί δεν πάει, καταρχήν έπρεπε να πάει η ίδια η Super League να κάνει αντιντόπινγκ κοντρόλ σε κάθε παιχνίδι ή... Να μην κάνει αντιντόπινγκ κοντρόλ άμα θέλει το προϊόν ανανότερο, γιατί ξέρεις κάτι, ξέρεις κάτι. Πάτε με λίγο μισό λεπτά. Όχι, για να σε προϋποδίσω για κάτι που εσύ δεν ξέρεις. Ναι. Ότι η ΑΕΚ σε όλα τα παιχνίδια της Ευρώπης έχει περάσει αντιντόπινγκ κοντρόλ. Ναι, και την είδαμε. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Είδαμε τη Δυναμό Κερατσινίου, όπως λέγανε και αυτή την Ατλέτικο Κερατσινίου, την είδαμε στην Ευρώπη την ΑΕΚ. Έτσι. Εντάξει, το ότι πέρασε από τους ομίλους του Europa, εντάξει, και ο Ολυμπιακός θα περνάγε. Στην Ευρώπη φυσικά και περνάνε αντιντόπινγκ κοντρόλ. Το θέμα είναι εδώ, ότι περνάνε αντιντόπινγκ κοντρόλ και μήπως υπάρχει, αν περνάει κάποια ομάδα αντιντόπινγκ κοντρόλ, ο κίνδυνος αυτή η ομάδα να είναι επιλεκτικά κάποια. Και θέλω εδώ να σου κάνω, δώσε μου ένα λεπτό, έτσι, γιατί δεν περνώ συχνά. Το 2013, όταν ο Ολυμπιακός γύρισε από το Λονδίνο ως πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, είχε γυρίσει ο Δημητράκης ο Γιαννακόπουλος και είχε ζητήσει κάτι που δεν προβλεπόταν από τον Εσάκε και έγινε δεκτό παρόλα αυτά να γίνει αντιντόπινγκ κοντρόλ σε 5 παίκτες από κάθε ομάδα. Μήπως το θυμάσαι αυτό? Τώρα που το λες κάτι θυμάμαι. Τώρα που το λες, δεν το θυμάμαι. Έγινε δεκτό αυτό με αποτέλεσμα οι παίκτες του Ολυμπιακού, επειδή ήταν ψόφια από το Final Four, γιατί είχαν ρίξει συν 17 στην Τζεσεκά και συν 12 στη Ρεάλ, να σέρνονται και να πάρει με 3-0 σκούπα το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Και το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν νομίζω με τους παίκτες που έχουν τώρα και τα ονόματα αυτές οι δύο ομάδες να είναι τόσο παγκοσμίων δυνατοτήτων ομάδες όσο φαίνονται, ο Βιερίνια στα 30 τόσα του και ο Λάζαρος στα 90 του, έτσι. Με τον Λάζαρο, αν θυμάσαι, όταν σιγά πάρει μετά το παιχνίδι, πρώτος μου έλεγε ο Λάζαρος τι ψυχή έβγαλε και αυτά, και σου λέω ρε Γιώργη, είναι δυνατόν ο Λάζαρος 35 χρονών να αφήσει πίσω τον Κούτρι, που δεν είναι κανένας παιχταράς ο Κούτρις, αλλά είναι 22 χρονών. Και σου θύμισα τότε με τον Κυράστα που είχε αφήσει πίσω 10 μέτρα ο Ασάνοβιτς τον Κοστούλα. Που είχε μπει 5 λεπτά ο Κοστούλας και ο Ασάνοβιτς ήταν από την αρχή του ντέρμπι. Το 2-2 με τον γκολ του Αλεξανδρή. Που μετά είχε βγάλει ανακοίνωση ο Κόκαλης για την ανεξήγητα καλή φυσική κατάσταση του Παναθηναϊκού. Και μετά από 2 αγωνιστικές πήγανε και χάσανε στα Γιάννενα και στην Πάτρα. Τα θυμάσαι αυτά? Βεβαίως τα θυμάμαι. Και τελειώνω με αυτό. Επειδή χτες πήρε κάποιος παοκτής και έλεγε ότι ο Ολυμπιακός φοβήθηκε να κατέβει και άλλοι φοβήθηκαν να κατέβουν πριν 2 χρόνια, να μου πει ο παοκτής ή οποιοδήποτε άλλος, αν φέρανε ποτέ τους στην Ελλάδα Δέταρη, Προτάσοφ, Λιτόφτσενγκο, Ριβάλντο, Ζιοβάνι, Καρεμπέ, Ζέλιας, Κοβάσεβιτς, Γκαλέτη και τα λοιπά και τα λοιπά, ακόμα και το Σαβιόλα. Αυτά ήθελα να πω, καλή εκπομπή να έχει. Γεια χαρά φίλε, γεια χαρά. Έλα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Γκύλ με το ταξί. Έλα φίλε.
Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Μπιλ Μπαϊτάξη. Ναι. Αν και αυτό είναι βάζαλο, εγώ είμαι γάβρο. Λοιπόν, συνάδελφο, φίλε, να σου πω κάτι που είναι άσχετο με τα ποδοσφαιρικά. Εχθές έκανε, προχτές το έκανε και εχθές, έχει κάνει ένα ατόπιν. Για μένα, η γνώμη μου. Σύγκρινε τον Μπάσαρη με τον Ροχάμι. Είναι λάθος. Θα σου πω γιατί. Ο Ροχάμι δεν έχει σκοτώσει ποτέ άνθρωπο. Σωστό να το πει. Σωστό να το πει. Απλά σαν. Ναι, 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 είναι πολύ σωστό. Έτσι, έχει κλέψει. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ναι, ναι. Αλλά δεν έχει αφαιρέσει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ένα προηγουμένο ακροατή είπε, γιατί δεν παίζουν με πέτρα, σαν να τρώνε πέτρα οι Ολυμπιακοί να παίζουν. Ναι, πολύ καλή ιδέα. Να βαράνε πέτρα στα σάκια, ό,τι θέλουν, ποτήρια, κουκάλια, μαλαματίνες, κι άλλο να παίζει μέσα να παίζει. Αδερφέ, δεν τρέχει τίποτα, εντάξει, τι έγινε. Καλό μήνα να πω σε όλο τον κόσμο. Υγεία να έχουμε και προχωράμε. Γεια. Έλα, φίλε. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Με λένε Κώστα, είμαι ΑΕΚ. Ναι. Σε ακούω χρόνια, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου καταρχήν. Και θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια, να μην είμαι φλίαρος. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ κανονικά δεν πρέπει να ασχολείται με το αν ο ΠΑΟΚ ή ο κάθε ΠΑΟΚ θα πάρει την τιμωρία των μειών τριών βαθμών και το οτιδήποτε. Προσωπικά για μένα. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ πρέπει να πάει σε όλα τα μάτς που υπομένουνε, που απομένουνε μάλλον, να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί και προφανώς για μένα τις νίκες, για να κλείσουν κάποια στόματα. Λοιπόν, θεωρώ ότι αν θέλουμε το πρωτάθλημα να έχει εξυγίανση, όπως λένε οι περισσότεροι, να τηρηθούν οι νόμοι, χωρίς να βγαίνει ο καθένας και να λέει τα δικά του. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, σε όποιον δεν αρέσει τελευταία που ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ ή οποιοδήποτε παίζει καλύτερη μπάλα από εκείνους, και τα είχαν δεδομένα τόσα χρόνια, τι να απολυπάμαι. Και κάτι τελευταίο, ότι θεωρώ το πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο ακόμα και για τον ΠΑΟΚ και θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι για μένα η μόνη σίγουρη ομάδα που θα κόψει τουλάχιστον, μη σου πω έναν, ίσως και τρεις βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Αυτά ήθελα να πω. Έγινε, φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Ναι. Ναι, εγώ. Εσύ. Λοιπόν, ήθελα να πω δύο πραγματάκια. Το πρώτο είναι, ρε παιδί μου, βλέπω. Επειδή βλέπω παοκτζίδες γνωστούς και στο Facebook που βγάζουν διάφορα και τέτοια. Πέρσι που με τον Ίβιτς, ας πούμε, ενώ τον στηρίξαν και είπαν καλά έκανε και τα λοιπά, φέτος λένε, θέλω να πω γενικά, όχι μόνο στην μπάλα. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, ας πούμε. Να, οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι μας, να χαρακτηρίζεις ως δίκαιο, σωστό, ηθικό, όπως θες, μόνο αυτό που εξυπηρετεί το προσωπικό σου συμφέρον. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Σε εκπλήσει. Δεν με εκπλήσει, αλλά είναι. Εμένα δεν με εκπλήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι κατάντια για τον άνθρωπο αυτό. Γενικώς, ας πούμε. Είναι κατάντια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες. Να κρίνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο. Γιατί σε κάθε περίπτωση, ας πούμε. Ό,τι συμβαίνει. Ναι, είναι τέλος πάντων. Ναι. Το άλλο ήθελα να πω, επειδή προσπαθούσα και από μέρες να σε πάρω για τον αποκλεισμό μας από τη Δυναμό. Με αφορμή, μάλλον, τον αποκλεισμό μας από τη Δυναμό, θέλω να σου πω κάτι που το έχω σκεφτεί, ας πούμε, από καιρό και εντάξει, μπορεί να το έχεις ακούσει κιόλας. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την αηδία, με αυτόν τον κανονισμό με το εκτός έδρας γκολ, έτσι. Τι εννοώ. Όσον αφορά τις νίκες και τις ήττες, ναι, εντάξει, δεν μπορεί να γίνει τελειώς, αλλά όταν δύο μάτς λίγο νεχεί, ανεξαρτήτως σκορ, πρέπει να πηγαίνει παράταση, ρε Γιώργο. Γιατί δηλαδή να έρθει το πρώτο 0-0 και η Ρεβάνς να έρθει 2-2, γιατί να προκύψει. Αναγκάζει την ομάδα που παίζει εκτός έδρας, την αναγκάζει να έχει το μυαλό της να πετύχει γκολ και όχι να μην φάει. Δεν μου λέει έτσι, γιατί έτσι το θέαμα καταστρέφεται. Άμα έρθει 0-0 και 2-2 και πάει παράταση, γιατί καταστρέφεται. Πιστεύεις ότι κάνει κακό αυτό. Κοίταξε, το να σου βάλω εγώ σε ένα εκτός έδρας 2-2 σημαίνει ότι κάπου ταξίζω. Περισσότερο από σένα που δεν σκοράρεις στην έδρα μου. Εντάξει, άλλο να σε κερδίσω στο πρώτο μάτι 1-0 και να έρθω στην έδρα σου να φάω 3 μετά, ναι, να αποκλειστώ. Αλλά τώρα. Εντάξει. Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Εντάξει, αυτά είναι. Έγινε, φίλε. Για καλά. Για καλά. Από τα ωραιότερα μηνύματα που έχω δει τελευταία, μου γράφει ένας, κύριε Γεωργίου, η διαφήμιση του Καμπουράκη αργεί.
Έλα φίλε. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Πασχάλης από Θεσσαλονίκη. Έλα Πασχάλη. Είχες πει κάποτε σε μια αναφορά σου ότι αν δεν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα θα έχει ο Σαββίδης πρόβλημα. Το θυμάσαι? Ναι, ναι, βεβαίως. Σε πληροφορώ ότι εγώ σαν ΠΑΟΚΣΙΣ που μεγάλωσα, είμαι 50 χρονών όπως έχω ξαναπεί, που μεγάλωσα μέσα στην κλάψα και με το κόμπλεξ κατωτερότητας, τώρα στα 50 μου ξαφνικά βλέπω να συνασπίζεται όλο το ΠΟΚ, δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, κίτρινη, πράσινη, κόκκινη, να γίνονται ένα. Να ενώνει τη Νέα Δημοκρατία με το ΦΑΣΟΚ, δηλαδή τα δύο κόμματα που κυβερνούσαν τον τόπο τα τελευταία 40 χρόνια, εναντίον του Προέδρου μου. Γιατί σου είπα, πολιτικό είναι το θέμα, δεν είναι αθλητικό, έτσι, δεν του ενδιαφέρει. Ο ΠΑΟΚ είναι το τελευταίο. Για μένα αυτό είναι, φίλε, το μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Όταν ακούω την κλάψα των Αθηναίων. Και με συγχωρείτε, δεν το λέω τώρα ρατσιστικά, έτσι. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Πώς λένε οι κάτω τους πάνω. Έτσι, κάπως έτσι, και εγώ πάνω λέω για τους κάτω. Αυτό για μένα που λες είναι το μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Επίσης, ξέρεις το μηχανάκι τι συμβολισμό είχε? Για λέγε. Δεν το ξέρεις? Όχι. Τώρα σοβαρά? Όχι. Το μηχανάκι ήταν λάβαρο από ένα πέσιμο που κάναν στο τρένο στους Παοξίδες, λίγο έξω από την λίγο πριν μπούει το τρένο στην Αθήνα. Μ' ακούς? Ναι, ναι. Ναι, και το είχαν πάρει λάβαρο. Καταλάβεις, από τους Ολυμπιακούς. Μάλιστα. Γι' αυτό και το στούζει και παρεμένουν στις εκπομπές σου και σου λένε για το μηχανάκι, το μηχανάκι, το μηχανάκι. Ήταν μια καζούρα, έτσι. Απλά. Να εκδώσω και μια δική μου πρόβλεψη, επιτρέπετε? Και δεν την κάνεις. Να, την κάνω κι εγώ. Όλοι δεν κάνουμε στη δίνη πρωταθλητή, ας πούμε, εδώ και τόσα χρόνια από τον Σεπτέμβριο. Μόνο εγώ δεν κάνω επάνω σε αυτό το θέμα πρόβλεψη. Στον προπονητή, στον πρωταθλητή. Όχι, επάνω στο θέμα πάω Ολυμπιακός. Ναι, άκου να δεις αγαπητέ μου. Δική μου υποκειμενική γνώμη είναι ότι το μέλλον προπονητικό, το προπονητικό μέλλον του Γκαρσία δυστυχώς θα καταστραφεί. Και μέσα σε 15 λεπτά, να ξέρεις, κλεισμένος μέσα σε ένα δωμάτιο, μπορούν να σου κάνουν μια ξύλα. Όπως του Ιβιτς. Μπορεί, μπορεί, ναι. Για συνέχισε. Μέσα σε 15 λεπτά κλεισμένος μέσα στο δωμάτιο σου κάνουν άνετα μια ξυλοκαίνη, μια τοπική αναισθησία. Σου σκίζουν ό,τι θέλεις, χωρίς να πονέσεις, και μετά βρασερίζει. Στην καλύτερη περίπτωση για τον Ολυμπιακό, στην καλύτερη περίπτωση, δυστυχώς, δεν χαίρομαι που μιλάμε. Στην καλύτερη περίπτωση για τον Ολυμπιακό, στην καλύτερη είναι να γίνει ξανά το μάτς χωρίς θεατές. Και στη χειρότερη να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός για διακομόδηση του αθλήματος. Πρόβλεψη δική μου. Και θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο. Τι ωραία θα ήταν να έλεγες. Ναι. Η πρόβλεψη δική μου, Γιώργο μου, είναι, ναι, ότι θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Άμα το έλεγες αυτό, τι μάγκας θα ήσουν. Ναι, με τίποτα. Γεια χαρά. Γεια σου, γεια. Έλα. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Κανένα παραμύθι δεν είναι ωραίο αν δεν έχει δράκο μέσα. Όταν λες δράκο, τι εννοείς, τον Παναγιώτη Γιαννάκη? Μπορεί και αυτόν. Μπορεί και αυτόν. Αυτός ήταν καλός δράκος. Ναι, ναι, ναι. Και το 87 ωραίο παραμύθι αυτό που ζεις. Βέβαια. Αυτό που ξεκίνησε από τη Μακεδονία TV, το πήρε ο Κούγιας και πάει. Μιλάς για την Τόπα. Ωραία. Ερώτηση, εγώ με ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός του Κυράς θα ήταν το παρισμένος? Γιατί αποδείχθηκαν τέτοιο. Αυτό λέω. Πώς λοιπόν βγαίνει άλλος και λέει μου θυμίζει τον Παναθηναϊκό του Κυράστα που τότε αυτό το άλλο. Ρε, ας πει ένας ο Παναθηναϊκός του Κυράστα ήταν το παρισμένος. Η ΑΕΚ με τη Δυναμό Κιέβου έκανε την doping control, ναι ή όχι? Το είπα προηγουμένως ότι σε όλα τα ευρωπαϊκά μάτς έκανε control. Στο γκολ του Γιακουμάκη έκανε φάουλ, ήταν το παρισμένος. Γιατί είχε μπει και μπορεί να κάνει καμιά ένεση και να μπει και σφαίρα. Πρέπει να αποφασίσουνε. Ο Λάζαρος είναι 35. Ο Λάζαρος λοιπόν το Σεπτέμβρη, που από μια στημένη φάση και από ένα πνίξιμο του καπίνου, το πρώτο γκολ, πνίξιμο το άλλο στημένη φάση, πήγε στο γάμα, δεν το πιάνε κανένας. Δεν ήταν ούτε καν 31. Είναι γεννημένος 19-12 του 86. Και αυτό έγινε Σεπτέμβρη του 87. Πού 35 και τρέχει? Εγώ δεν βλέπω την ΑΕΚ, αυτός δεν τη βλέπει και είναι άσχετος με την ΑΕΚ. Και με τα άλλα που, αλλά τέλος πάντων. Έχει βγάλει. Πόσα 90 λεπτά έχει βγάλει και δεν τον κάνει αλλαγή ή τον βάζει αλλαγή? Μήπως έχουμε έναν προπονητή που διαχειρίζεται τους παίκτες
Όχι 19 ενδεκαδάτους. Δεν σημαίνει ότι και να αντικατάστατε και μπαλαδόροι. Οι οποίοι παίζουνε. Βγαίνει ο ένας, μπαίνει ο άλλος, παίζουνε. Αυτό συμβαίνει με την ΑΕΚ. Απλά και ο άνθρωπος δουλεύει δεύτερη χρονιά την ομάδα. Ο Λάζαρος είναι δεύτερη χρονιά με τον ίδιο προπονητή. Όταν κάθε καλοκαίρι αλλάζει 11 παίκτες, μέσα σεζόν αλλάζει 3 προπονητές, όπως και η ΑΕΚ έκανε πέρσι. Θα πάει κατά διαόλου. Και να σε διορθώσω σε κάτι άλλο. Άμα δώσει 5 δις, πιστεύεις με τα λεφτά θα κάνεις ομάδα? Όχι, θα δεις κάποιο. Βάλε το Μελισανίδη να φτιάξει ομάδες χωρίς λεφτά. ή τη μεγάλη μου αγάπη, τον Αλαμάνο. Τον καλύτερο πρόεδρο που έχει περάσει ποτέ, που ξέρει μπάλα. Να σου πω κάτι. Ξέρει μπάλα. Ξέρεις τι έχει πει ο Θωμάς ο Μητρόπουλος? Όχι. Ο μεγαλύτερος και πρώτος παράγοντας από μένα, για τον εαυτό του εννοείς, ήταν ο Κώστας Αλαμάνος. Το έχει πει επίσημα. Έχω μεγαλώσει πίσω από την Αγία Βαρβάρα στα Άνω Πατήσια. Πήγαινα και έχω δει μέχρι τον Γιώργο τον Πίσα που έπαιζε τον Απόλλωνα. Ναι, ναι. Πού τους έβρισκε? Ένα εκατομμύριο τον Ντέμι από την Αλεξανδρόπολη. Α, σε αυτόν τον βρήκα εγώ. Μην ψάχνει να πει. Ή μάλλον τον είχε βγει ο Μελισανίδης. Ο Μελισανίδης. Δεν τα ξέρω τα πιο πίσω. Ένα λεπτό. Τον είχε βγει ο Μελισανίδης, κουμπάρος του Καραγιανίδη, στο φίλαθλο. Είχε έρθει και μας το είχε πει. Ανακάλυψα να πέσει και τα λοιπά. Το είπα εγώ στον Αλαμάνο. Ο Αλαμάνος, ή μάλλον τον είπα εγώ. Πήρα τηλέφωνο επάνω στο Εθνικό Αλεξανδρούπολης τον Παπαμάλη που ήταν προπονητής. Και του λέω, ρε Γιώργο, υπάρχει κανένας, Νικολαίδης εκεί πάνω. Μου λέει άλλο πράγμα. Είναι το μεγαλύτερο τραλό που υπάρχει στην Ελλάδα. Το είπα εγώ στον Αλαμάνο, ο Αλαμάνος πήγε και τον πήρε. Και πρέπει να είναι τα περισσότερα λεφτά που έχει δώσει για παίκτη. 23 εκατομμύρια, αν είναι δυνατόν. Ναι, δεν πρέπει να έχει πληρώσει άλλο παίκτη τόσο. Ποτέ. Και τον πούλησε 400. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ο Παντελάκης ήταν λιγός. Όχι, πολύ καλός. Πολύ καλός. Θέλουν Σαββίδηδες και δεν θέλουν Παντελάκηδες. Ή εμείς με Ισαλίδη. Δηλαδή, ανθρώπους που ξέρουν Παντελάκη, ο Παντελάκης, ο Παντελάκης ήξερε μπάλα. Ο Σαββίδης δεν ξέρει μπάλα. Λεφτά έχει. Και να ξέρεις, ο μόνος Σαββίδης που ως τώρα που μιλάμε έχει σηκώσει πρωτάθλημα στην Τούμπα είναι ο Γιώργος Σαββίδης. Ο κουμπάρος που είχαμε στην ΑΕΚ. Γιατί τελευταία αγωνιστική στην Τούμπα το σηκώσαμε. Ο Κύπριος. Ναι. Έγινε, ένα τελευταίο για τα επεισόδια. Ναι. Τελευταίο πολύ. Η λύση είναι μία, Γιώργο. Να ισχύει ότι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δηλαδή, το γήπεδο κάνει για μπάλα ευρωπαϊκό. Όχι τελικό Champions League. Η Ευρώπα κάνει και για την Ελλάδα. Οι παράγοντες. Τι κάνει να κάνουν εκεί και ποιοι πίνανε μες στο γήπεδο. Οι φύλαδοι. Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Και τελειώσαμε. Το εφαρμόζει αυτό και τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται να γίνει κάτι άλλο. Έγινε, Γιώργο. Για χαρά, φίλε. Για χαρά, γεια. Για χαρά. Και 824 μου γράφει: Γιώργο, ο φίλος του Μπογιόπουλου είμαι, ο Θοδωρής. Είμαι καλά το μωρό μου. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί εδώ, το ότι γίνεται κάθε μέρα να γράφεται. Ο Μπογιόπουλος είναι Ολυμπιακός. Ο Θοδωρής είναι ΑΕΚ. Το τι δούλεμα πέφτει, το τι πείραγμα. Αλλά το ωραίο είναι ότι δεν παρεξηγούνται. Ούτε ο ένας παρεξηγείται το άλλος. Ένα θα πω. Ότι προχθές που η ΑΕΚ έφερε ένα-ένα με τον Ατρόμητο, πήγε ο Μπογιόπουλος στο γραφείο του Θόδωρα και πάω στον υπολογιστή του, του έβαλε τον Ουάρντα. Μια φωτογραφία τεράστια. Και όταν η ΑΕΚ κέρδισε στον Ολυμπιακό, το τι έκανε ο Θόδωρας στον Μπογιόπουλο, δεν λέγονται δημόσια αυτά. Τα καλυβιώτικα τα ξέρετε, τα καλυβιώτικα. Και ένας φίλος του πέρα μου γράφει, τον Ντέμι τον είχε δει και ο Σταύρος Σαράφης για τον ΠΑΟΚ. Αλλά είχε πει, δεν κάνει, είναι κοντός. 7.30, Λάρισα ΑΕΚ, είναι ο δεύτερος ημιτελικός από την Κύπελλο. Κοντά μας ήταν και σήμερα Κοσμοτέ. Τα λέμε αύριο στις 4. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια χαρά. Τα 80 εκατομμύρια. Μα και βελτιωθεί, ρε παιδί μου, να μπουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έλα, φίλε μου. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Πρώην Πετραλονίτης, μιλήσαμε πάλι. Τι γίνεται? Καλά, δώσε το Θεό. Θέλω να σου πω κάτι, φίλε. Ακούω παράπονα πολλά από όλους τους φιλάθλους. Από όλους που σας ακούμε τόσα χρόνια.
Και δεν έχουμε καταλήξει κάπου. Λέμε δηλαδή για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, για την ΝΑΕΚ, ότι είμαστε οπαδοί, ότι είμαστε τόνα, ότι είμαστε τ' άλλο. Βγαίνει και ο καθηγητής επροφές και έχω το παιδί μέσα και αρχίζει και βρίζει, λέει, καρκινώματα την κάθε ομάδα. Σε εισαγωγικά την κάθε ομάδα. Όχι την ομάδα. Είναι τον Ολυμπιακό. Κάποιο κολλαντής είπε, όχι η ομάδα. Εντάξει, τέλος πάντων. Λέμε πολλά. Έχω και προηγουμένως το φίλο που είπε για τις ακαδημίες ότι παίζουν ξύλο. Δεν παίζουμε ξύλο στις ακαδημίες, 20 χρόνια. Στις ακαδημίες πηγαίνουμε, χειροκροτάμε την ομάδα μας, χειροκροτάμε και τον αντίπαλο. Εμείς παίζουμε βόλιο στον Ολυμπιακό, παίζουμε μπάσκετ στον Ολυμπιακό, έχουμε καλές ομάδες στις ακαδημίες, χειροκροτάμε. Είναι κάτι το οποίο λείπει από την εκπομπή, Γιώργο μου. Αν όλοι οι φίλοι αυτοί που πάμε και βλέπουμε το ποδόσφαιρο, ξέρω ότι δεν τα αγαπάς, όχι δεν τα αγαπάς, δεν συζητάμε για τα άλλα αθλήματα. Αν καθόταν και λέγανε και για τα άλλα αθλήματα, ίσως αυτή τη στιγμή οι ακαδημίες οι μικρές, αυτά που ψάχνει η κάθε ομάδα, που ψάχνουν τα πετράλωνα, ένα μπακ, που ψάχνουν το άλλο, τα από εδώ και από εκεί, ίσως μπορέσουμε κάποια στιγμή, σαν να. Και δεν χρειάζεται να έρθουν με 80 εκατομμύρια παίχτες απ' έξω. Υπάρχουν πολλοί παίχτες. Σαν να υπάρχουν ομάδες να αποφυθούν και να μην τους τρώνε στο παραπέντε. Και να μην υπάρχουν αυτά που λέμε τα συμφέροντα, να βγάλει ο κάθε μάνατζερ τα χρήματα να φέρει απ' έξω. Αν προωθηθούν τα δικά μας τα παιδιά από ακαδημίες, η Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, έχει τον πολιτισμό, έχει τον αθλητισμό. Έτσι νομίζω εγώ. Αν κάνω κάπου λάθος, πες, κάνεις κάπου λάθος, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ, ε. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Για καλά, και φίλε. Ευχαριστώ. Για σας, καλά. Φίλε μου. Για, για, για. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Τι κάνεις? Καλά. Νίκος από Πετρούπολη. Είχαμε μιλήσει πριν κάνα δύο εβδομάδες. Ο Παδός Παναμαϊκού είναι. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για μπάλα. Τι βλέπεις την Κυριακή καταρχήν, γιατί έχουμε αναλώσει επί αποφάσεων, επί αποφάσεων συνέχεια πράγματα. Και βλέπω ένα βελτιωμένο Παναθηναϊκό από άποψη φρεσκάδας, ναι, και ενθουσιασμού. Εγώ πιστεύω και με το θέμα κόσμου ή όχι έχει διαφορά και αυτό. Δηλαδή, αν παίξουμε χωρίς κόσμο και με κόσμο. Είναι μεγαλομία. Θα μπει πριν μπιχειρικάδες, άμα ήταν γεμάτο το γήπεδο. Θα ναι, μπορεί να προβληματιστεί, να πειράσει. Σωστό, σίγουρα, σωστό. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι θυμάστε το μάτσο Ολυμπιακό Πανιόνιο που είχατε αναφέρει με ένα φίλο πιο πριν. Ναι, ναι. Που είπε ότι ο Πανιόνιο δεν βλέπετε. Εάν εκείνο το μάτσο είχε κόσμο, ο Πανιόνιο είχε χάσει 3-4-0 για πλάκα. Συμφωνώ. Ο Ολυμπιακό είχε το μάτσο χάσει πάνω από 7 γκολ. Ναι, 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 ναι. Και ήρθε μόνο ένα 0. Δηλαδή παίζει ρόλο ο κόσμο. Μπορεί να μην βάζει γκολ, όπως λέει ο λαός μας, αλλά οφεί σίγουρα. Και όταν έχει ο Παναθηναϊκός έχει πιο νεανική ομάδα, σίγουρα πιτσιρικά δεν σε επηρεάζονται από έναν κόσμο οποιοδήποτε. Και πόσο μάλλον τον κόσμο του Ολυμπιακού που δίνει δύναμη του με το Καρισκάκη κατά ψέματα. Τώρα, ο Ζουνίδης στα ντέρμπι, πολλοί λένε που έχω κουβεντιέσει ότι το πάει καλά το παιχνίδι, το σκηνικό όλο. Κάνει λάθη, όπως έκανε στα Γιάννα που είχαμε κουβεντιάσει. Θέλω τη γνώμη σου και σε αυτό τώρα. Έχει κάνει πολλά λάθη μέχρι τώρα. Αγωνιστικά. Γυρίζει και ο Κουρμπέλης από ό,τι μαθαίνω, προλαβαίνει. Ναι, ναι, είναι καλά. Την Κυριακή και ο Κουλυμπαλή. Δεν ξέρω, ακόμα και το Παναθηναϊκό ισοπαλία θα είναι όχι επιτυχία, θα είναι κάτι πολύ θετικό με τα προβλήματα που έχει. Δεν ξέρω τώρα από εκεί πέρα τι μπορεί να η ομάδα να φτάσει μέχρι την πέμπτη θέση, αλλά νομίζω από ό,τι έχει διαβάσει και ο Κωνσταντίνου και να βγούμε πέμπτη δεν είναι θέμα διαδότησης και αυτό ότι δεν μπορούμε να βγούμε. Έχει και πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Έχει και την ΑΕΚ, έχει και τον ΠΑΟΚ. Καταρχήν έχω όλες τις ομάδες που είναι πάνω από μένα. Πλην του Αστέρα, ο οποίος είναι ένα αποντοπίσιο, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Ναι, μεν η ομάδα δεν έχει ταξίδια να κάνει, είναι και τα 7 μάτς μες στην Αθήνα, αλλά είναι πολύ δύσκολα. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω, σε λίγο βγαίνει η απόφαση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, είχαν πει 5.30 ώρα. Δεν βγαίνει η απόφαση, εκδικάζεται η έφεση. Η έφεση, αν θα γίνει δεκτή. Τώρα, απόφαση δεν νομίζω να βγει, δεν ξέρω, θα δούμε. Και το άλλο με το ΠΑΟΚ και το Ολυμπιακό, πότε βγαίνει αυτό? Αύριο είναι και, και ο ΠΑΟΚ έχει ζητήσει να εξεταστεί σαν μάρτυρας ο Γκαρσία. Δεν καταλαβαίνω γιατί να θέλει ο ΠΑΟΚ μάρτυρα τον Γκαρσία. Να του πει, δηλαδή, να του πει ο δικαστής, κύριε Γκαρσία, χτυπήσατε στην πραγματικότητα, είναι παραμύθι, και να πει αυτός είναι παραμύθι. Ναι, είναι μάρτυρα, τι είναι αυτά. Επειδή για να κλείσουμε, επειδή είχα ακούσει τη Δευτέρα μετά το ντέρμπι που δεν έγινε, κάποιον ακροατή και είχε πει ότι μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ αυτό το Ολυμπιακό. Δηλαδή μπορεί να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός με πιετιότητα. Κάτι για δημόσιο νοσοκομείο, πολλοί αυτό δεν ξέρω αν ισχύουν, τι λέει ο κανονισμός. Κοίτα, τραυματίστηκε ο άνθρωπος σίγουρα, αλλά τώρα κατά πόσο είναι, πήγε, κλειδώθηκε μόνος στο 15 λεπτά μέσα στο αποδυτήρια, δεν άφησε να μπει κανείς, έφυγε μόνος τώρα, αυτά τα πράγματα δεν ξέρω, Γιώργο. Έτσι, γιατί το έχει κάνει και στη λεωφόρο Ολυμπιακός από 3 χρόνια. Μα γιατί περιμένει κανένας ή ο ΠΑΟΚ περισσότερο, ο Γκαρσία, να πει πράγματα που βολεύουν τον ΠΑΟΚ? Και να σου πω κάτι, γιατί δεν γίνεται. Να πει πράγματα που βολεύουν τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν γίνεται να οριστεί μια ημερομηνία εμβόλυμη και να γίνει το μάτς. Να το ξεμπερδεύουμε.
Και φύσαν καλύτερα να κερδίσει. Να γίνει η δίκη και μετά. Αυτό θα γίνει Παρασκευή, είπαμε αύριο. Αύριο είναι αυτό. Μάλιστα. Οκ, okay, εντάξει. Γεια σας. Λοιπόν, να είσαι καλά, χαρικά που σ' άκουσα. Για χαρά. Λοιπόν, γρήγορα στον επόμενο, έλα. Εγώ είμαι. Εσύ. Γεια σου, Τζόρτζο. Γεια. Είναι Ιταλή. Όχι Τζόρτζο, Τζόρτζο. Ναι, ναι, ναι. Τζόρτζο, Τζόρτζο. Ναι. Εντάξει, είμαστε για γέλια και για κλάματα, αλλά εγώ θα κρατήσω αυτό που είναι για γέλια. Δεν ξέρω αν είδες χθες καθόλου το Μητσικόστα το βράδυ. Όχι, δεν το είδα. Εντάξει. Ο άνθρωπος είναι πραγματικά πολλά χρόνια μπροστά. Έχει επανέλθει δυρμής, ε. Ειλικρινά σου μιλάω ότι έχει ξεπεράσει όλους. Εγώ το θεωρώ νούμερο ένα. Θα σου πω γιατί. Κάνει χθες ένα ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στο νοσοκομείο. Και από ό,τι κατάλαβα, επειδή είχε ένα μουσάκι κάτω από κάτω χείλος, πρέπει να κάνει τον Νικολακόπουλο. Και καλά παίρνει συνέντευξη από τον Καρθία. Ο οποίος φυσικά δεν είναι ο Καρθία, είναι κάποιος άλλος, αλλά τέλος πάντων. Είναι εξαπλωμένος στο κρεβάτι λοιπόν ο υποτίθεται Καρθία, αλλά είναι μπαταρισμένος από πάνω μέχρι κάτω σαν μούμια. Λοιπόν, και προσπαθεί να του πάρει συνέντευξη. Φυσικά ο Φουκαράς αυτός, που δεν έχει καμία σχέση με τον Καρθία, δεν μπορεί να μιλήσει, δηλαδή του βγαίνει ψυχή. Ώσπου σε κάποια φάση, με τα χίλια ζώα μετά από κάποια ώρα, προσπαθεί να του πει: δεν είμαι ο Καρθία, είμαι κάποιος άλλος τέλος πάντων. Ώσπου ο Μητσικόστας κάνει έτσι, τραβάει τις γράζες, γιατί σου λέει: ποιος είναι αυτός τελικά. Και έχει κάνει φωτομοντάζ και έχει βάλει τη φάτσα του λεμονή. Και γυρνάει και λέει: έχουμε νέες εξελίξεις, λέει. Έχουμε κι άλλο τραυματία του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Ο άνθρωπος. Και μην ξεχνάμε ότι ο Πιτσικός είναι αεκτής, έτσι. Είναι τρελός αεκτής, αλλά πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, εντάξει. Ναι. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην παραδέχεται, δηλαδή να μην τον γουστάρει. Είναι απίστευτος. Πραγματικά. Πώς δεν φάνηκε σε αυτήν την εκπομπή του Πιτσικός να άνθρωπο ξανά και ο Μπίλμα η τάξη να δώσει αίμα. Δεν ξέρω. Πάντως, βάλει το ψάκτο εκεί να το δει στο χθεσινό επεισόδιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ καλό. Έγινε, ναι, ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Έλα, πάμε ειδήσει σε λίγο πάλι μαζί. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ μιλάω. Εσύ. Καλησπέρα ή εγώ. Καλησπέρα. Πάμε. Με παρακαλώ. Έλα, εγώ, πάμε. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη βλακεία που σέρνεται. Δεν καταλαβαίνω. Τι θα ήταν καλύτερο να δεχτούν, να πούνε ρε παιδιά, θα έρθει στου βαθμού και θα ρίξουμε τι κάνουμε. Τι λένε, 15 βαθμού πίσω. Αυτό ήθελα να σου πω, Γιώργο. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Και δεν το σκέφτηκε κανένα ποτέ να το πει, ε. Για καλά. Έλα. Ναι. Έλα. Έλα. Έλα, Μάκη, τι έγινε. Έλα, Μάκη. Λοιπόν, το 15 μέρε σε. Δεν είχα τώρα γράμμα, τέλο πάντων. Λοιπόν, αυτό το κακό το οποίο έγινε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτό που έγινε τώρα με τον Ολυμπιακό και με τον Πάο, εγώ αγγίζω. Μακάρι να γίνει το παιχνίδι Πάο Κάε κανονικά, κανονικά δηλαδή, το που το βγάλουμε, να κερδίσει καλύτερο, θα στείλει ο Πάο καλύτερο να πάρει και το κουμπάκι να κανονίσει το ζήτημα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Θέλω να πω το εξή. Όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Γενικά δηλαδή, σε όλο το φάσμα τη κοινωνία, αυτό που γίνονται δηλαδή. Εδώ χτες πήγανε προχτές οι 15-20 αλληταράδες του Δερμού, πάσω τα μαγαζιά του Δημάκη, που δεν φταίκαγε. Κάνατε, εδώ κάνατε οι μόγοι αυτοί και χρωστάνε. Εντάξει, πήγαν οι δημοκράτες, τέλος πάντων, έρχαν κακοπία στοιχεία μέσα στα γήπεδα. Και θέλω να μου να σου πω κάτι. Πρέπει με συγχώρησα για την έκφραση, αλλά αυτόν που 5-10 πρέπει να του κόψουν τον κόλλο τέρμα τελείως. Πρέπει να υπέρχουν ποινές. Και να μην βγαίνει κανένας, ειδικά δημοσιογράφος, προοδευτικός, και να λέει δεν είναι δημοκρατικό, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς και προφοράνε σε μερικά προσκόμματα τα οποία είναι αστείωτα. Δηλαδή δεν μπορεί να. Ναι, εγώ πάω από τον Σπονταγόνα, το πάω πολιτικά ότι είναι ο Σαββίδης και από τον Τσίπρα και όλοι και όλα αυτά. Θέλει μια ομάδα η οποία θέλει να πάρει και αυτή να πάρει ένα πρωτάθλημα. Και αυτή την εποχή πραγματικά είναι σε μια καλή αγωνιστική κατάσταση. Και μπορεί να δείξει ένα καλό ποδόσφαιρο. Γιατί να μην το πάρει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, σε όλα τα αποτελέσματα εδώ πέρα χρόνια, έξω από τις παράγκες τα υπόλοιπα,
στα χαρτιά. Είναι ποτέ λαγό του Παπαγίου. Ναι, είμαι Μάκη. Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να πάμε στον επόμενο. Έλα, φίλε, γεια χαρά. Έλα. Ναι. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μήπως θυμάσαι ποιο ήταν το σύνθημα των οπαδών του Ολυμπιακού τα προηγούμενα πιο παλιά χρόνια στο γήπεδο μέσα? Θυμίλε, για να μην σου αποκά. Α, μπράβο. Πιστεύεις ότι ισχύει ακόμα αυτό? Έχει ψιλοκοπεί κάποτε. Ήταν πια γιατί κόπηκε. Εγώ ξέρω γιατί κόπηκε. Για πες μου κι εσύ. Α, το πω κι εγώ. Πιο παλιά η φιλοσοφία του Ολυμπιακού ήταν η ψυχία, ο Τσαμπουκάς και η δύναμη. Δεν κολώνουμε, αντριλίκη και τα λοιπά. Δεν είχε πει ποτέ ο κόσμος του Ολυμπιακού θρύλε γερά και τεχνικά. Μπράβο. Τώρα όμως, μετά όμως. Μπαίνουμε μέσα και παίζουμε με όλες τις δυνάμεις μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά όμως, που ήρθαν κάποιοι πολύ καλοί παίκτες και η τεχνική του Ολυμπιακού είχε βελτιωθεί πάρα πολύ. Ναι. Κόψαμε το θρύλε γερά με Τσαμπουκά. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι το κόψαμε και για τους άλλους λόγους που βλέπουμε τώρα. Τα τελευταία χρόνια. Όπως μας βολεύει και όποτε μας βολεύει. Αν μας παίρνει να μπούμε μέσα να παίξουμε και να νικήσουμε, μπαίνουμε. Αν δεν μας παίρνει και μπορούμε να το πάρουμε αλλιώς, θα το πάρουμε αλλιώς. Καταλαβες. Αυτό πιστεύω εγώ. Λοιπόν, και γι' αυτό βλέπεις τώρα ότι ο κόσμος αγανακτεί. Από ποια ομάδα και να είναι. Μ' ακούς, Γιώργο? Ναι. Λοιπόν, γιατί σου λέει, τη μία θα μου το πάρεις με τη Ριζούπολη με τα Έσχη. Την άλλη θα μου το πάρεις με τον Πανιόνιο, θα αλλάξουμε τον νόμο. Την άλλη θα μου το πάρεις και θα ρίχνουμε στον άλλο να ξέρω εγώ πώς θα λέμε το αεροβόλο. Όταν όμως μας πειράξουν μας μια τρίχα, δεν παίρνουμε μέσα να παίξουμε. Και είναι όλα καλά και όλα ωραία. Όχι. Γι' αυτό και ο κόσμος... Όχι, εγώ επειδή θέλω να είμαι δίκαιος. Ναι. Στον παρελθόν είχαν πειράξει όχι μια τρίχα, αλλά πολλές τρίχες στο Ολυμπιακό στην Τούμα και δεν έφευγε. Έπεσε. Έπεσε. Ξέρεις γιατί? Γιατί η καλή ομάδα. Δεν είναι μόνο αυτό. Ε. Έμπαινε μέσα και έπαιζε και ό,τι γίνει. Ήξερε ότι θα κερδίσει. Δεν είχε χάσει, δεν είχε φέρει σωμάτια. Ήξερε. Ναι, βεβαίως. Αλλά είχε καλή ομάδα. Είχε και τα κόσα. Τώρα που η ομάδα του δεν είναι καλή, έγινε. Δεν μιλάω μόνο για τη δεκαετία του Κόκαλης. Μιλάω και πιο πίσω εγώ. Όχι, δεν μιλάω πιο πίσω. Έμπαινε μέσα και έπαιζε. Και παπούτσια πέφτανε μέσα και πέτρες πέφτανε και. Τώρα λοιπόν, όταν μας βολεύει να κάνουμε εμείς τις σαμπουκάδες και να πετάμε μέσα διάφορα κτλ. Όλα καλά και όλα ωραία. Ναι, τότε δεν υπήρχε όταν... όμως ότι φεύγω και παίρνω τους βαθμούς στα χαρτιά. Καταλάβεις, τώρα γίνονται όμως. Αυτά όμως τα κάνουν και τα κόβουν και τα ράβουν αυτοί. Αυτοί τα κόβουν και τα ράβουν. Με τον Πανιό να αλλάξανε τον νόμο και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και τώρα δεν τους λυπάται κανείς. Και όχι μόνο δεν τους λυπάται, και τους συχαίνεται. Και να σου πω και μια διαφορά για να σου δείξω. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, έτσι, θα το κατάλαβες. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά? Από μέναν τουλάχιστον, απεριόριστο σεβασμός στον Ολυμπιακό του μπάσκετ. Μαγιά, ωραία ομάδα, διοίκηση, τον Νατάλο έχει αποδείξει πάρα πολλά. Δηλαδή τον έχουμε θαυμάσει. Καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Καμία σχέση, σύχαμα. Αυτό. Σε ευχαριστώ. Γεια χαρά, φίλε. Και 8.74 μου γράφει. Χόρχε, δεν θα βγει σήμερα απόφαση. Do you know από τηλεφώνημα για μπόμπα? Γνωστό το κόλπο, ε. Έλα, φίλε. Έλα, ρε Γιώργο. Καλώς τον. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Επιτρέπετε να μιλήσω για ποδόσφαιρο? Ε. Εκεί φτάσω, ε. Δεν ξέρω. Βιολογία έχω σπουδάσει. Όχι νομικές σπουδές. Δεν έχω κάνει. Για λέγει. Το είδες στο παιχνίδι? Δεν ακούσει από την αρχή την εκπομπή. Δεν σε ακούω καθαρά γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Να κλείσω από κάτω το ράδιο άμα ναι, το έχει. Όχι, λέω από την αρχή ακούσει την εκπομπή ή όχι. Την άκουσα, σε άκουσα τι είπες, αλλά. Τι άλλο να πω να πούμε, ότι μου άρεσε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Ειδικά στον πρώτο μήκρονο. Ναι. Για τα ελληνικά δεδομένα, μην παρεξηγηθώ, είδαμε αυτό που λέμε total football. Κάποια στιγμή, αν πρόσεξες, η κατοχή ήταν 80-20 και το γκολ του ΠΑΟΚ μπαίνει και από τέτοιο. Δεν μπαίνει από, μπαίνει από τέτοιο, ρε παιδί μου. Πώς το λένε, κόλλησα τώρα. Κάνει αντεπίθεση. Από κόντρα. Αντεπίθεση. Άκου τώρα, θα σου πω εγώ. Ναι. Μπροστά δεν παίζει κανένα σαν τον ΠΑΟΚ. Όχι. Πίσω δεν έχεις
την αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ. Ναι, αλλά βλέπεις... Δηλαδή εγώ συνέλαβα την αμυνά σου κάποιες φορές ανοιχτή. Είναι ανοιχτή. Γεια χαρά. Πάμε, έλα. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλό μήνα κιόλα. Που το μιλήσουμε, ε. Ναι, ναι. Ήθελα δύο μέρες τώρα προσπάθησα να πάρω τηλέφωνο. Ήθελα να πω για εκείνο τον Τσουρουκά που τηλεφώνησε από την Αγγλία προχθές και επί ένα πεντάλεπτο απνευστή έλεγε το ποιηματάκι του και είπε ότι δεν παραδεχτήκαμε ποτέ όλοι εμείς οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού 45 χρόνια ότι κάποια φορά είχε καλύτερη ομάδα. Εγώ θα του πω ότι εγώ προσωπικά παραδέχομαι ότι κάποιες φορές είχε καλύτερη ομάδα και δεν τα μηδενίζω όλα και δεν αμφισβητώ και τους παιχταράδες που περάσανε κάποια στιγμή από αυτό το πράγμα που λέγεται Ολυμπιακός. Αλλά θα του πω όμως σε αντίλογο και έπρεπε να το πεις και εσύ εκείνη την ημέρα ότι το budget της Manchester City είναι εκατονταπλάσιο από τη Wigan. Αλλά η Wigan κέρδισε 1-0 στα προημιτελικά του κυπέλου Αγγλίας. Αυτό το πράγμα δεν το επέτρεψε ποτέ ο Ολυμπιακός να γίνει στην Ελλάδα με υποδέστερους αντιπάλους Β' ή ακόμα και Α' εθνικής. Να του θυμίσω μόνο επειδή έχει ασθενή μνήμη ότι στον τελικό με τον Ατρόμητο γέλασε όλη η Ελλάδα. Μόνο εκείνοι πανηγύριζαν την άλλη μέρα ότι πήραν την κούπα. Και να του έλεγα ακόμη ότι είναι ικανοί αυτοί γιατί σταμάτησαν τα εγχώρια παπαγαλάκια να μιλάνε από ό,τι βλέπω το τελευταίο διάστημα. Παίρνουν από Αγγλία, αυτοί είναι ικανοί να χαλάσουν και το αγγλικό πρωτάθλημα, αν του δοθεί η δυνατότητα. Ελπίζω πως εκεί υπάρχουν κάποιες υποδομές που δεν θα του το επιτρέψουν. Και πάμε τώρα στο πιο φρέσκο πράγμα. Εγώ ξέρω τι ομάδα είμαι, δεν στο έχω κρύψει ποτέ, είμαι ΑΕΚ. Είδα τον αγώνα χθες με τον Πανιόνιο του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ εκείνο χθες στο πρώτο ημίχρονο πραγματικά στο λέω με φόβησε. Να σου πω κάτι. Έλα. Ο Ολυμπιακός είχε δύο λόγους να μην γίνει το μάτς στην Τούμπα. Ο ένας ήταν αυτό που είδαμε χθες. Ο ένας ήταν αυτό που είδαμε χθες. Δηλαδή, τον πρώτο τον ξέρουν όλοι. Μάλιστα. Ο ένας από τους δύο λόγους είναι πράγματι ο ΠΑΟΚ που είδαμε χθες στο πρώτο ημίχρονο. Γιώργο, τρελάθηκα σε φοβερή κατάσταση. Σε φοβερή. Με τους αυτοματισμούς τους, τρελάθηκα. Καταρχάς κάνανε πράγματα που φαινόταν ήταν δουλεμένα πραγματικά στην προπόνηση. Δεν ξέρω πόσο καλός προπονητής ήταν. Σε μία δόση δύο παίκτες άλλαξαν 7 φορές την μπάλα μετά. Ήμαρτον λέω, ρε. Ήμαρτον. Λίγο κάτω από το κέντρο δεξιά όπως κατεβαίνει. Και όχι μόνοι τους. Με πίεση. Τρελάθηκα. Ήταν 6 αντίπαλοι γύρω-γύρω. Τρελάθηκα. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή και όπως επίσης εκείνο το φάουλ που έκανε κάποια στιγμή ο Πέλκας προς τον Βιερίνια που για μισό μέτρο δεν την πρόλαβε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, χθες πραγματικά ο ΠΑΟΚ με εντυπωσίασε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή ομάδα. Πρόλαβαν και μπήκανε και σε ρυθμό αυτός ο καινούριος ο Αζεβέδο αριστερά και λοιπά. Ο Μπακ, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός μπαλαδόρος, ξέρει μπάλα το παιδί. Δεν ξέρω πόσο καλός Μπακ είναι, θα φανεί στην πορεία. Αυτό τον ΠΑΟΚ λοιπόν. Και είχε περάσει χθες τον Βιερίνια δεξιά. Ναι, 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 ακριβώς γιατί ήθελε να δώσει λύση. Στον Αζεβέδο, στον Αζεβέδο. Επίσης ήταν καταπληκτικός ο Βιερίνια που ήταν, φαίναμε παρά την ηλικία του. Είδες πόσο σοβαρά έπαιξε τη θέση και πόσο σιγουριά έδινε σε όλες τις επεμβάσεις. Εγώ πραγματικά σου λέω, εντυπωσιάστηκα από τον ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου. Μετά κατέβασα. Πάντως να σου πω κάτι. Ο πιο ποιοτικός παίκτης του ΠΑΟΚ, όπως και να το κάνουμε, είναι ο Μπίσερμαντ. Κοίταξε να δεις, όταν μπήκε. Που η ομάδα υποτίθεται ότι είχε κατεβάσει τελείως. Ναι, ταχύτητες, ναι. Είδε τι έκανε, έτσι άλλαξε τα πάντα. Είναι όλα, ο πιο ποιοτικός παίκτης του ΠΑΟΚ. Είναι. Αυτός απλώς έχει το πρόβλημα των μεγάλων μπαλαδόρων ότι δεν βοηθάει καθόλου στο υπόλοιπο παιχνίδι. Ας πούμε, αλλά εκεί μπροστά ζωγραφίζει, κάνει πράγματα και τον γκολ που έβαλε ακόμα ήταν πάρα πολύ ωραία εκτελεσμένο. Λοιπόν, και με το δεξί. Ναι, πάμε. Ναι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τον αγώνα της δικής μας ομάδας με τη Λάρισα. Ντόπικο γκολ, έκανε. Ελπίζω ο κύριος Κούγιας, ο οποίος κατά τα άλλα είναι ένας συμπαθέστατος άνθρωπος, να σταματήσει να κάνει έτσι αυτές τις υπερβολές. Δεν υπάρχει λόγος να προσπαθεί να δώσει διαπιστευτήρια σε κανέναν. Εντάξει, είναι μια χαρά. Τον θαυμάζει όλη η χώρα για τις νομικές του γνώσεις. Και μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα χαλάνε την εικόνα του και είναι κρίμα και αδικεί τον εαυτό του. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θα παίξουν στον βαθμό που μπορούν. Αλλά. Πρέπει πραγματικά και έχουμε και κάτι άλλο σημαντικό. Στη διάρκεια της εκπομπής, λίγο μετά, θα έχουμε την απόφαση από την πρωτόδικη του ΠΑΟΚ και την. 5,5 ώρα είναι του Ολυμπιακού. Το εφετείο του Ολυμπιακού. Για να δούμε. 5,5 ώρα σήμερα. Θα βγάλει. Σήμερα το βράδυ, δηλαδή 7 η ώρα περίπου 8 θα βγάλει. Ό,τι ο αντίλειο.
Ναι, Γιώργο μου. Για λοιπόν, θα βγει καμιά απόφαση. Αυτό είναι άλλη πονεμένη ιστορία. Και να σου πω και κάτι μεταξύ μας τώρα, για να λέμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Δεν έχει δίκιο η ΑΕΚ που λέει ότι να τελεσυνδικήσουν οι υποθέσεις και μετά να συνεχίσει το πρωτάθλημα. Βεβαίως. Αντικειμενικό δεν είναι. Πολύ λογικό είναι αυτό. Βέβαια. Δεν μπορούμε τώρα να μην ξέρουμε γιατί παίζουμε. Πέρυσι είχε τελειώσει η σεζόν και μετά βγάζαμε δικαστικές αποφάσεις και λέγαμε τρεις το λάθος. Ναι, είναι ντροπή αυτό. Ναι, αλλά και ο Πουκαλάς Ολυμπιακός παίζει τα ίδια έλεγε με σένα. Γιώργο, με τον κύπελο. Με τον κύπελο, έτσι θυμάσαι. Ναι, είχε δίκιο ο Ολυμπιακός πέρυσι. Γιώργο, ο Ολυμπιακός για να φτάσει στο σημείο να έχει τα μπαλανσάρι αυτά που είχε κάνει τόσα χρόνια θα μας βρίσκει πάρα άλλο καπέλο αυτό, άλλο καπέλο αυτό. Πάντως το συγκεκριμένο είχε δίκιο. Όπως έχει δίκιο τώρα εσύ. Ναι, έτσι. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Καλά, Γιώργο, για χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλό μήνα, Οικονομάκος. Καλώς τον κύριο Οικονομάκο. Λοιπόν, ο Ούρος Γιούρτζεβιτς μίλησε στην Σερβική, την εφημερίδα την ΑΛΟ και είπε ότι ήμασταν έτοιμοι να παίξουμε, δεν φοβηθήκαμε ούτε για μια στιγμή και θα τον νικάγαμε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα λοιπόν που θα παίξουμε με τον Παναθηναϊκό και θα τον σκίσουμε την Κυριακή, να δω τι θα λυπεί ο Μπιλ Μπαϊτάκη τη Δευτέρα. Κάτσε με, βγει σήμερα και σου πει κάτι. Σήμερα τι να μου πει, αφού δεν έχουμε παίξει ακόμα. Α, μπράβο, ναι, 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 έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Σήμερα μπορεί να βγει και να λέει ιστορίες, αλλά τη Δευτέρα να δω τι θα πει. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, ναι. Για χαρά, γεια. Για χαρά. Και ο Γιάννης μου γράφει, Γεωργίου, μπήκες κι εσύ στο άλμα του Μελισανίδη. Γλύψε, γλύψε όπου τα παίρνεις. Έτσι είναι γλιώδη υποκείμενο, όχι γλιώδες, γλιώδη υποκείμενο. Υπογραφή Γιάννης στο μήνυμα αυτό. Για να γίνει. Σκέπτεσαι να μπουν το Μελισανίδης λεφτά. Το σκέπτεσαι αυτό. Ο Μελισανίδης να μου έδινε λεφτά. Θα γκρεμιζόταν όχι ένας. Καμιά δεκαπενταριά φούρνη. Έλα, φίλε. Έλα, ρε Γιώργη. Πάμε. Τι έγινε. Καλά εσύ. Πολλά. Τώρα δεν ξέρω μήπως κάνεις τίποτα κανένα ξέρεις. Γιατί τόση ώρα μίλαγες και θα πας σε κανένα διάλειμμα. Όχι, λέγε. Και έχουμε να πούμε πολλά. Γιατί δεν έχουμε μιλήσει μετά την Τούμπα. Έλα, λέγε. Πρώτα απ' όλα, όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, το έχουν κάνει το ποδόσφαιρο και με αυτά που γίνανε με τον Παναθηναϊκό, με τον Νίβιτς. Λοιπόν, Ολυμπιακός, εμένα, ποτέ δεν μου αρέσει να μην κατεβαίνει να παίξει μέσα γήπεδο. Αλλά από τη στιγμή που μου κάνει αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια αυτόν τον πόλεμο με πλατανιάδες, με τόνα, με τάλο, με εάν χρειαζόταν για μείον 6 ήθελε για πέρσι, έτσι. Αν χρειαζόταν μείον 10, θα ήθελε μείον 10. Τώρα, δηλαδή δεν έχουν την πέτσα να βγουν και να πούνε έστω ένα συγγνώμη. Γιατί δεν υπάρχει, εδώ υπάρχει από την ιατρόφη, πώς τη λένε αυτή που τον κοίταξε. Κρατική λειτουργό, δεν είναι αυτή η. Νύχτη, αλλά συγχρόνως υπάρχουν καλύψεις. Είδες πόσες φορές ο Λιμνιός και ο ΜΑΚ κατέβαιναν στην Ελλάδα. Ναι, το βλέπω, το βλέπω. Η ΑΕΚ είναι πιο αμυντικά, είναι πιο στερεή από σένα. Όμως εσύ είσαι πιο ουσιαστικός και πιο δημιουργικός από την ΑΕΚ. Ξέρεις γιατί φαίνεται αυτό, εγώ πιστεύω. Γιατί η ΑΕΚ επιθετικά δεν έχει αυτό που έχει ο ΠΑΟΚ και έτσι σίγουρα αφήνει περισσότερους χώρους. Και φαίνεται ότι υπερτερεί αμυντικά. Έχεις δίκιο, ναι, έτσι φαίνεται. Σε πρώτη φάση. Και να σου πω κάτι άλλο. Εσύ βγάζεις πολλούς παίκτες στην επίθεση. Όλους. Μα είδες το Βαρέλα χθες τρεις φορές να κάνει τρίγωνα με τους άλλους. Και ο Βράνης βγαίνει στην επίθεση. Σαν, δεν λέει τίποτα. Παιδί μου, μια φορά το έχει κάνει ο Βράνης. Το Βαρέλα το κάνει τελευταία συνέχεια αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Έχει πολύ καλή δουλειά η ομάδα του ΠΑΟΚ. Και αν έχεις προσέξει, από μήνα σε μήνα. Υπάρχει μια γεωμετρική πρόοδος προς την ικανότητα της ομάδος. Γενικότερα, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Δηλαδή, ανά μήνα γίνεται καλύτερος. Ο Βιερίνια, θυμάσαι τι είχε λεχθεί όταν ήρθε στην ομάδα φέτος. Ναι, ότι ο κόλος του φτάνει στο κόλλο. Χαμηλοκόλλης, ήρθε να πάρει τα τελευταία σας και λοιπά. Βλέπεις ότι είναι η ψυχή και η ναι. Ομάδα. Έχει φορμαδιστεί απλό το πράγμα. Λοιπόν. Μιλάμε τώρα μεγάλη διαφορά, έτσι. Ναι, Μαουρίτσιο, τον είδες θες που ήταν παντού. Ο Μαουρίτσιο, υπάρχει τέτοιο παίκτη στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ναι, υπάρχει. Ποιο? Ο Βάρντα. Όχι, δεν παίζει την ίδια θέση. Ναι, μου είπε τέτοιο παίκτη. Και καλύτερη μπάλα του Μαουρίτσιο ξέρει ο Μπίσεμπαρντ. Βρεσί, άλλο σου είπα για τη θέση του.
Ναι. Για τη θέση του. Τέτοιο εξαροχτάρι υπάρχει να είναι παντού. Να κόβει και να ξέρει και μπάλα συγχρόνως, να την κατεβάζει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει στο οχτάρι. Στο οχτάρι. Ναι. Με ποιος, ο Φοέ. Ο Φοέ. Να σου πω κάτι. Η συνολική εικόνα του ΟΦΟΕ, αυτό που έχουμε δει. Αυτό τώρα είναι δραματία. Το κλέψαμε, τον κάναμε, είτε είναι, έχει γίνει μπουρδέλα από τη ψυχολογία. Η λογική αυτή έπρεπε και εγώ πριν δύο χρόνια να λέω για τον Μπερμπάτοφ. ΟΦΟΕ είναι πιο αρχοντικό από τον Μαουρίτσιο. Είναι πιο αρχοντικό. Εδώ μιλάμε άλλο, κάνει δουλειές τώρα. Κόβει, είναι στην άμυνα, κάνει κάθετε, σουτάρει. Είναι παντού. Είναι πιο. Ω προ την παραγωγικότητα δεν το συζητώ. Ποιο ΟΦΟΕ και ποιο Μαουρίτσιο. Δεν υπάρχει. Το ότι είναι τελικά το σοφό ο ΕΦΟ είναι, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να το συγκρίνω αυτή τη στιγμή. Παραγωγικά πάντα, έτσι. Λοιπόν, όλοι είδαμε. Έχω να πει κάτι άλλο που δείτε ευκαιρία τώρα. Ναι. Έχει καμιά σχέση ο Παντιόνιος ο φετινός με τον περσινό? Όχι. Πω. Δηλαδή τον είδα και με τον Ολυμπιακό. Δεν το πίστευα. Βλέπω και χθες. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πάντως, πάνω σε αυτό θέλω να σου πω και κάτι άλλο που έλεγε στις προάλλες. Ότι είναι ο υπερμάχων αγών του Πανιωνίου και λοιπά και θα κάνει τα πάντα. Είχα την εντύπωση ότι ο Πανιώνιος. Και δεν ήθελα να σου το πω, δεν θα το πάρει τα πρώτα. Δεν τον είχα δει, δεν τον είχα δει. Και λέω ρε παιδί μου, μόλις τον είδαμε τον Ολυμπιακό, λέω τι είναι αυτή ρε. Και τον βλέπω και χθες. Όχι. Όχι, εγώ το λέω με βάση την εικόνα του ΠΑΟΚ που παρακολουθώ. Ότι δεν γινόταν αυτή η ομάδα. Γιατί άλλο ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη στο 2-2, γιατί σου είπα και πριν. Υπάρχει γεωμετρική πρόοδο ω προ τη τέτοια τη ομάδα. Την εξέλιξη. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, βλέπεις και έχει να δώσει κι άλλο η ομάδα. Έχει να δώσει κι άλλο. Εγώ χάρηκα πολύ με τον πρώτο φίλο που βγήκε, τον Άγκη, τον οποίο τον ακούω. Και το παραδέχτηκε ο άνθρωπος, ας πούμε. Και εντάξει, δεν θα μπορούσε να πει ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνω. Πάντως, αλλά πιστεύω, όλοι μέσα τους βαθιά το ξέρουν αυτό. Εγώ πιστεύω ότι το καλύτερο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ φέτος που το έχω δει. Με τη Λάρισα. Ήταν με τη Λάρισα. Εκεί ήταν χάρμα, είδες. Εκεί ήταν και στα δύο ημίχρονα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά χθες δεν υπήρχε λόγος. Ήταν κύπελο. Δηλαδή μπήκαν τρία γκολ. Ρε στη Τζόρτζ, να σε ρωτήσω το άλλο. Μα ό,τι ώρα ήθελα να μπαίνω στην περιοχή, ρε. Είδε το οριακό offside που ήταν η ολόγια φάση με του Λιβάγια προχθές στο Περιστέρι. Ναι. Που ακυρώθηκε. Αυτή η πάσα του Μπίσερβα, τι ζωγραφιά που ήταν. Ισού είπα, ρε, σαν τον Μπίσερβα. Μόνο ο Βάρντα συγκρίνεται, κανένα άλλο. Έχω την εντύπωση ότι ο Μπίσεσβαρ, ο Άρντα επειδή είναι πιο πιτσιρικάς ακόμα, ξέρεις, το χάνει καμιά φορά. Ο Μπίσεσβαρ έχει πιο καθαρό μυαλό. Όχι, αλλά ο Άρντα λόγω ηλικίας που είπε στην τελική. Έχει άλλα προσόντα. Έχει, ξέρεις ποιο το πλεονέκτημά του. Είναι πιο ελαστικός. Ναι, εντάξει. Δηλαδή είναι ελαστιχάνθρωπος. Καταλάβες. Ναι, ναι. Ο άλλος είναι πιο βαρικό καλό. Ο οποίος πολύ πιθανό να αφήσει στην Τούμπα πάλι του χρόνου, να ξέρεις. Άμα δεν τον πάρει, τι θα στη μαλάκι, ναι. Τι άλλο να πω, ρε γαμώ, την τρέλα μου. Λοιπόν, τι άλλο να πω. Έγινε. Τα υπόλοιπα θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Άντε, για χαρά. Πιστεύω με απόλυτα. Και εσύ, έλα, για χαρά. Έλα, φίλε. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάθομαι και ακούω τώρα αυτές τις μέρες την εκπομπή σου. Πέρα από ποδόσφαιρο είναι. Περισσότερο συζητάμε τα γνωστά ναι, θέματα. Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι η σωτηρία σε αυτό το ποδόσφαιρο είναι να βάλει όποια κυβέρνηση είναι, να βάλει στο υπερταμείο που γίνονται οι δυτικοποιήσεις και την ΕΠΟ. Να την πάρει λοιπόν κάποιος ξένος και να καθίσει λιγάκι να ασχοληθεί. Εκεί πέρα δηλαδή που είναι να πουλήσει με τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ, δεν βάζετε και την ΕΠΟ ρε παιδιά μέσα, μήπως και τυχόν δούμε μπάλα. Βέβαια πέρα από όλο αυτό, φταίμε και εμείς οι ίδιοι. Αυτό απαγορεύεται, καταλαβαίνετε. Μακάρι να γινόταν. Δεν το συζητάω. Μακάρι να γινόταν. Το λέω από την άποψη, φταίμε κι εμείς. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται στην εκπομπή σου. Παίρνει ο καθένας και λέει, εμείς οι Ολυμπιακοί, θυμάσαι τι γίνεται στην Τούμπα, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Εμείς οι Παναθηναϊκοί, πούτος, και σε όλα τα γήπεδα έχουν γίνει αυτά. Μ' αρέσει που ο καθένας βγάζει την ουρά του απ' έξω. Όχι. Χρεώνει τον άλλον, τον εαυτό του ποτέ. Ναι, ο ένας χρεώνει τον άλλον και προσπαθεί, ξέρεις, ο ένας να πουλήσει ήθο τον άλλον. Όταν σε όλα τα γήπεδα στην Ελλάδα έχει γίνει χαμός. Και δυστυχώς φταίμε εμείς, όχι μόνο οι οργανωμένοι και οι σύλλογοι, αλλά και εμείς. Έχω παιδί σε ακαδημία και είναι 8,5-9 χρονών και πέφτουν μπουνιές οι γονείς. Οι γονείς. Είμαστε λίγο ανεπίκως απαράδεκτοι. Και ένα τελευταίο αστερίσκος ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, και ας βγει κάποιος και ας το διαψεύσει, αν πεζότανε πραγματικά φέτος το ποδόσφαιρο στα ίσια και με τη διαιτησία να βγάζαμε τα λάθη, μήπως ρε παιδιά πρωταθλήτης θα ήταν ο Ατρόμητος φέτος. Μήπως θα ήταν ο Ατρόμητος φέτος πρωταθλητής. Θα το διεκδικούσε. Μαζί με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.
Έτσι. Θα το δείχνω. Λοιπόν, απλώς ας σοβαρευτούμε. Μην βγαίνει ο καθένας και λέει εσείς οι Ολυμπιακοί τι κάνετε. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε δυστυχώς, Γιώργο. Να είσαι καλά. Έγινε, φίλε. Γεια χαρά. Θέλω να πω κάτι άλλο, το πούμε για ιδιωτικοποίηση τη ΕΠΟ. Ένα παιδί μου να βρισκόταν κάποιος μεγιστάνας. Μιλάμε για 3 εκατομμυριούχος, όχι 2 εκατομμυριούχος, 3 εκατομμυριούχος. Έλληνας. Εκεί στα γεράματα. Να μην ήξερε τι άλλο να κάνει και να έλεγε διαθέτω 5 δισεκατομμύρια. 5 δισεκατομμύρια, έτσι. Και φέρνω στην Ελλάδα τους καλύτερους παίκτες και τους μοιράζω σε ομάδες. Πάρε σε Ολυμπιακή 4. Εσύ ΑΕΚ άλλους 4. Εσύ Παναγιά άλλους 4. Εσύ ΠΑΟΚ. Εσύ Πανιόνι. Εσύ Ατρόμητε. Εσύ Απόλλωνα. Εσύ Όφη. Εσύ Άρη. Πάρτε παίχτα. Τώρα μιλάμε για παιχταράδες, έτσι. Να κάνει ο καθένας. Η γυναίκα. Δηλαδή τι συζητάμε, ρε παιδιά, να μας βγάλουν τρελούς. Και από την άλλη, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα το πάρει η ΑΕΚ ή αν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Εγώ από την αρχή της χρονιάς ξέρω ότι δεν θα βγω εγώ πρωταθλητής και το ξέρουν όλοι και το έχεις πει και εσύ. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Αυτά που ξέρανε να τα ξεχάσουνε. Αυτοί δεν κατεβήκανε, πώς από τον Ίβιτς, δεν κατεβήκανε με το ΜΑΚ, έτσι, που ήταν αισθημένο τότε για να γίνει η εξυγίανση που γίνεται τώρα. Λοιπόν, Σίλβα, Τσόρι, Μυραλάς, Εντιγκά, Μπουνιές, ο άλλος, πώς το λένε, γιατί είπε ο άλλος με τις τούρτες, θέλανε, του Λουτσέσκου, μας είπε και δηλούς, έτσι. Δεν του είπαν ότι δεν κατέβηκε ο ΠΑΟΚ πριν 1,5 χρόνο στο Καραϊσκάκι. Και ο Μαύρης Ελίδα δεν υπάρχει. Και εμένα δεν μου αρέσει. Εγώ θέλω να παίζουν τα παιχνίδια έτσι. Αλλά το έχουν κάνει τόσο ερμαφρόδιτο το ποδόσφαιρο. Και εγώ σου έχω πει την εξήγηση. Γιατί θέλουν να μην πηγαίνει ο κόσμος. Δηλαδή τώρα ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει ξενερώσει, έτσι. Δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων να έχει δώσει τόσα λεφτά. Και δεν θα πας σε άλλα δύο παιχνίδια τώρα, ειδικά με τον Παναθηναϊκό. Πρώτη φορά στα χρονικά ψάξτο ή να έχει, όχι να έχει διακοπεί ο αγώνας, να είναι και κλεισμένο το φιλόν από την αρχή. Το μεγαλύτερο ντέρμπι, το ελκλάσικο δηλαδή της Ισπανίας, όπως λέμε, έτσι. Όπως είναι ο ΠΑΟΚ για τα κηδικά του με τον Άρη. Λοιπόν, δεν το ήξερα βέβαια ο κύριος πριν πει αυτό, που ξέρουμε για τις τούρτες που του έστελναν εκεί. Εκεί δεν υπάρχουν εγκληματικές οργανώσεις, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ ήθελα να πω για τον άλλον που είπε ότι τον κάνανε ήρωα με την ΚΑΠΑ 20 που ήρθε στο Ρέντι και για ο Μυραλάς που έφαγε το τασάκι. Βγαίναμε, ρε Γιώργο, μια ζωή και παίρναμε να δούμε τα. Μας παρακαλάγανε μέχρι πρόπερση. Δεν έφαγε ο Σίλβα το τέτοιο. Δεν έφαγε να δούμε στην πλάτη το τι έφαγε. Και μας παρακαλάγανε να ξαναβγούμε για να τελειώσει το παιχνίδι. Για να μην τιμωρηθούνε. Τα ξεχάσανε. Δεν μπορώ να καταλάβω να πούμε. Το άλλο. Υπάρχουν 1,002 αποδείξεις από κρατικούς λειτουργούς. Τώρα λέει να πούμε ότι να καλέσουν, λέει, το τέτοιο για την εκδίκαση. Και πρόσεξε, εγώ για την ΑΕΚ δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά δεν με αφήνουν ούτε τη δεύτερη θέση. Εγώ θα φάω -3 σήμερα. Έτσι. Και το ξέρουν όλοι καλά αυτό. Γιατί η ΑΕΚ, άμα το πάμε έτσι, έπρεπε να έχει τιμωρηθεί όταν μπήκαν οι ματατζίδες και παίζανε ξύλο και με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό με τα δακρυγόνα. Αυτά τα κόλπα τα ξέρουμε πριν 26 χρόνια. Έτσι. Αυτά τα κόλπα είναι του κύριου Μελισσανίδη. Σε ό,τι αφορά να διακόπτονται τα παιχνίδια, να γίνονται και να κάνουν. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αν θα το πάρει η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ. Εμένα με ενδιαφέρει αυτά που γίνονται τόσα χρόνια και τι καταλάβαινα που πήγαινα να πούμε, πετάγανε τα τασάκια, τα έχουν πάθει και Παναθηναϊκοί και ΑΕΚτζίδες στο κόρνερ εκεί και κάθε χρόνο μας παρακαλάγανε, βγείτε να μην τιμωρηθούμε, να μην κάνουμε. Κάτσε ρε, δηλαδή τι θα γίνει. Ο άλλος ο δημοσιογράφος, ο Κόλκας, που να βγει να μένει γεροντοκόρη αν δεν το πάρει το πρωτάθλημα. Άμα πάρω το πρωτάθλημα. Έγινε, γιατί φωνάζει και ο επόμενος μαγκά. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σου πω ένα τελευταίο. Όποιος το πάρει από τους δύο, 24 χρόνια ο ένας, 35, 33 ο άλλος, φιλέ, ειλικρινά σου λέω, εγώ δεν με ενδιαφέρει τσουκαλάς και αυτά. Εγώ τον Άκη ξέρω
που κάνουν την εκπομπή και είναι γαμώτα άτομα. Λοιπόν, όπως το λέει, όταν φέρνουν τα πρωταθλήματα μετά από κάθε παιχνίδι εκεί, τα γνήσια τα πρωταθλήματα, όπως πέρσι, και το κάνουν εκεί με το στυλό και λέει, άκου τον ήχο του, λέει. Λοιπόν, κάτι ορισμένοι που είναι σε κάποια ηλικία, δεν θα ξέρουν τι είναι αυτό, αδερφέ. Δεν θα ξέρουν τι είναι. Μιλάμε ότι δεν θα ξέρουν, δηλαδή είναι πρωτάθλημα αυτό. Δεν το ξέρουν, δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι είναι πρωτάθλημα. Έγινε, αδερφέ. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, τα λέμε, για χαρά. Γεια. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, πάμε. Τώρα ναι. Λοιπόν, μίλησα πριν για κάτι του Καλαδούς και για κάποιον Άκη. Για την ιστορία σύντομο θα είμαι. Στο παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ στη Ριζούπολη υπάρχει βίντεο που αυτός ο κύριος πήγε και χτύπησε, γνωστοκόπησε το Γρανίτσα στο πρόσωπο ενώ φορούσε γυαλιά. Το έδειχναν δύο μέρες στη τηλεοράση με ένα κόκκινο μπουφάν. Πάμε, ο άλλος ο κύριος του Καλάς πολλές φορές έκανε βόλτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πάει αυτό. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Προχθές με τον κύριο Κολοκοτρώνη στην εκπομπή του Ντέρμπι. Ναι. Πώς δεν αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα με την σημαία. Θα περίμενα, δηλαδή περίμενα από αυτόν να τους πει δύο κουβέντες και να τοποθετηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν είπαν τίποτα για αυτό το γεγονός και μου έκανε εντύπωση. Αλλά δεν αξίζει τον κόπο να κάθεται να παίρνει μέρος. Δεν ξέρω, πρώτη φορά είναι και άλλες φορές έχει, επειδή είπες ότι αγαπάει το, είναι φίλος του ΠΑΟ και τα λοιπά, ο Κολοκοτρώνης, έτσι δεν είπες, ναι. Ότι είναι ΠΑΟΚτζής. Ναι, ναι. Δεν είχε, δηλαδή δεν έχει νόημα να γίνεται συζήτηση επ' αυτού. Εντάξει, γι' αυτό λοιπόν πήρα, επειδή άκουσα πριν τον κύριο αυτόν, ο οποίος υπάρχει, το ξαναλέω, αστέγγε όταν ήταν στη Ριζούπολη, γρονθοκοπήθηκε ο Γρανίτσας από αυτόν τον τύπο. Λοιπόν, για καλά. Γιώργο, πού παίζετε? Με την Ερυθρέα της Ιώρας Ρούφ. Με ποιον? Με την Ερυθρέα. Ο... Έγινε, ευχαριστώ. Έλα, γεια. Έλα. Ναι, γεια σου Γιώργο. Γεια. Ήθελα να κάνω μια έτσι διαπίστωση μάλλον προς τους παγκοτζίδες, τους φίλους. Ναι. Οι οποίοι σήμερα άκουσαν κάτι καταπληκτικό, ότι βγάλανε λέει, μια σκέψη ότι έβαλε ο Ολυμπιακός να δαγκώσει τα χείλια του όπως το λένε ο προπονητής τους. Δεν είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Αλλά μου κάνει εντύπωση ένα πράγμα. Εάν ήμουν και απευθύνομαι στους υγιείς στο μυαλό φιλάθλους του ΠΑΟ, τους σκεπτόμενους λεγόμενους, πες ότι είμαι εγώ ένας φιλάθλος του ΠΑΟ και παίρνω το πρωτάθλημα ατιμόρυτος, δεν με επιτιμωρούν. Παίρνω δηλαδή τους 3 βαθμούς, δεν μου τους αφαιρούν και είμαι κύριος και βγαίνω με 3 βαθμούς μπροστά. Και το δεύτερο ενδεχόμενο να με τιμωρήσουν, να πάω στις ομάδες και πάλι παίρνω το πρωτάθλημα με ένα βαθμό μπροστά. Γιατί έχω ομάδα. Και έχει ομάδα πάνω, δεν λέω, δεν διαφωνώ. Τι θα μου άρεσε κύριε Γιώργο, καλύτερα. Να μου λένε αύριο, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ΑΕΚτζίδες. Το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ Τσίπρα, Παύλα Τσίπρα. Είναι το πάρω, έστω και με ένα βαθμό, με την ομάδα που έχω διαφορά και να το χαρώ.